σε μπουάτ της λεπτοκαριάς εθεάδησαν εχθές οι κύριοι Κώστας από την Κατερίνη και ο Πασχάλης ο Ολυμπιακάρας. Φίλος Ιλουμινάτη, φίλος της εκπομπής, ένας απλός παρατηρητής, με τον Γιώργο Συρίγο και sometimes την Αποστολίτσα, με ενημέρωσε και μου είπε ότι καθότανε, σιγοψιθυρίζανε, γελούσανε ηρωνικά, πίνανε βερμούτ σε ψηλό ποτήρι σωλήνα και είχαν μπροστά μπαγιάτικα μίγδαλα και φιστίκια. Η ιδέα μουσική που απέτησε ο κύριος Κώστας να του βάλει ο άνθρωπος εκεί του μαγαζιού ήταν Αλμπάνο, λέει, για να θυμηθώ τα παλιά. Και αφού ακούσανε Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ, εκ των υστέρων ο Πασχάλης που είχε ζαλιστεί και λιγάκι, δεν το σηκώνει το πιωτό, ζήτησε σε χορό μία Ρουμάνα καμιά 90 κιλά που ήταν εκεί πέρα γκαρσόνα, τη ζήτησε σε χορό 45 με 50 χρονών, μαλλί μπουρί πράσινο της μόδας στη Ρουμανία, τη ζήτησε σε χορό και ζήτησε και από τον καταστηματάρχη, λένε οι γλώσσες οι κακές, να του βάλει ένα τραγούδι. Τι τραγούδι θα μπορούσε να ζητήσει άραγε ο Πασχάλης? Εμείς, κυρίες και κύριοι, αφού σας καλημερίζουμε σήμερα με το Σωτήρι Δασκαλάκη που βρίσκεται και σήμερα κοντά μας, λίγο ψήφισες? Μετά κι εγώ στο ανέβασμα θα πάω να ψηφίσω. Έχω βγάλει τον νικητή, παρόλο που απαγορεύεται σήμερα μιλάμε, εγώ θα το πω. Πρώτο κόμμα με διαφορά η αποχή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχουμε, λέει, 50% αποχή. Ότι οι μισοί δεν ψηφίζουν. Και ένα κόμμα που θα πάρει 35% είναι σαν να παίρνει 20%. Από τη στιγμή που λείπουν οι ψηφοφόροι. Και με 20% θα κυβερνήσει τον ελληνικό λαό. Έστω και έτσι όμως, η δημοκρατία πρέπει να λειτουργήσει. Σίγουρα δεν είναι το καλύτερο πολίτευμα, αλλά από τα υπάρχοντα είναι το καλύτερο. Έτσι θα λειτουργήσει, έτσι θα πάμε. Και μέσα από την ψυχή μας ευχόμαστε σε όλους εσάς που θα πάτε να ψηφίσετε, να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Σε όλους, και είναι πολλοί οι φίλοι που κατεβαίνουν στις εκλογές, μέσα από την καρδιά μου τους εύχομαι καλή επιτυχία, να έχουν το καλό μέσα τους, να μην είναι λαμόγια ή τουλάχιστον τόσο λαμόγια, να δουλέψουν για τον κοσμάκι, να βοηθήσουν την κοινωνία, να ανοίξουν δρόμους και πόρτες, να γυρίσουν πίσω τα παιδιά μας. Πουθενά δεν υπάρχει. Θα πεις τώρα κάποια από τα παιδιά αυτά ούτως ή άλλως θα πηγαίνανε. Κάποιοι γιατροί, κάποια μεγάλα κεφάλια, κάποιοι νοσηλευτές, κάποιες εξειδικευμένες περιπτώσεις σίγουρα ακριβοπληρώνονται. Αλλά τα πολλά τα παιδιά υποφέρουν στο εξωτερικό. Μπορεί να παίρνουν 1,5 χιλιάρικο, αλλά τα 7-8 εκατοστάρικα είναι νίκια. Και όλα τα άλλα τα έξοδα τσίμα τσίμα. Και αφού είναι να παίρνουν 1,5 χιλιάρικο εκεί και να είναι στην ξενιτιά, αν παίρνουν 9 εκατοστάρικα και να είναι στο σπίτι τους. Και να ζήσουν εδώ. 50% λέμε αποχή, αλλά ένα 15% από το 50% είναι τα παιδιά μας που είναι έξω. Και δεν μπορούν να έρθουν να ψηφίσουν. Γιατί τα έξοδα τρέχουν. Σας εύχομαι λοιπόν, φίλοι όλων των κομμάτων και τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ
Και τη Νέα Δημοκρατία, τον κούλι κούλι που φαίνεται ότι θα είναι και ο νικητής από ότι όλα τα γκάλο που είπαμε μέσα στην εβδομάδα, να είναι φωτισμένος, να καθαρίσει την πόχα της Νέας Δημοκρατίας, να βγάλει προς τα έξω ένα καινούριο κόμμα, ένα καινούριο εξωτερικό εαυτό, τον υπέροχο εαυτό που έχουμε όλοι μέσα μας, και να φτιάξει την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα θέλει φτιάξιμο και το φτιάξιμο είναι πολύ εύκολο σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Κάνει κάτι κρακ-κρακ, ε. Αν πάλι βγει ο Τσίπρας, με γεια του, με χαρά του, τα ίδια ισχύουν και αυτό. Να όποιος και να βγει, 7 η ώρα θα το ξέρουμε εμείς. Ευχόμαστε σε όλους τους υποψηφίους, σε όλα τα κόμματα, καλή επιτυχία, να δουλέψουν για την Ελλάδα μας που τους έχει ανάγκη, να ανοίξουν τα φτερά των νέων παιδιών με τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, να κοιτάξουν την πρωτογενή παραγωγή που είναι το εύκολο για την Ελλάδα, να φτιάξουμε την αλεία μας, να φτιάξουμε την κτηνοτροφία μας, τη γεωργία μας, τη μελισσοκομεία μας, τα βότανα που λέει και ο Τρελοβελόπουλος. Είναι μια ολόκληρη βιομηχανία, τα τυριά μας, τα κρασιά μας, το λάδι μας. Πρωτογενή παραγωγή, κανένας δεν μίλησε για αυτήν, που είναι το εύκολο. Σήμερα άσφυρε σε 3 μήνες θέρισες. Και ο Θεός να τους φωτίσει όλους από τη Δευτέρα να είναι μια καινούργια μέρα για την Ελλάδα. Πιο όμορφη, πιο φωτεινή, πιο ωραία, πιο γουστόζικα Ελλάδα είσαι. Τι ωραίος που είσαι, ωραίος ως Έλλην, όπως λέγανε οι παλιοί. Εμείς δεν εφησυχάζουμε, διότι όρνεα, μαύρα κοράκια, σκεπάζουνε τον ουρανό της Μακεδονίας. Μια προπαγάνδα εσχής του είδους, κυρίες και κύριοι, επικρατεί στην Αθήνα και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν βρίσκεται εκεί στην Αθήνα ένα εισαγγελέας τουλάχιστον αυτούς τους 2 αλυταράδες που ταλαιπωρούν το ίντερνετ να πάνε τους... Δεν μου λες ρε Σωτήρη, εσύ που ξέρεις από αυτά και ο νου σου κατεβάζει. Εγώ μπορώ να κάνω μια εκπομπή στο ίντερνετ και να αρχίζω να βρίζω τις μάνες στα σπίτια, να δείχνω τα αυτά μου, να ανεβώ επάνω στο τραπέζι, να φοδεύσω, ξέρω εγώ, να κάνω έσχη. Μπορώ? Δεν μπορώ να βγω επώνυμα. Δηλαδή αυτοί οι αλυταράδες πώς βγαίνουν και βρίζουν όλη μέρα, ρε φίλε? Και το ότι βρίζουν, εντάξει, ας πω κάτι, τέτοια τομάρια που είναι, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι πρόγονοι, εκ στόματος κόρακος κρά εξέρθη. Τι ακούσα από τον κόρακα? Α, πάρε τον πιο ωραίο κόρακα, τον πιο μελωδικό κόρακα, ρε, τον Καζαντζίδη τον κόρακο. Πάρτο να βάλτο να πούμε σε ένα. Αυτό του λέω τραγούδα, μωρή κουφάλα, κόρακα. Πώς είπε η Αλεπού? Η Αλεπού ξέρεις πως τον ψήρισε τον κόρακα, ε? Ναι. Ήταν, λέει, πάνω σε ένα κλαρί ένας κόρακας και είχε στο στόμα του ένα κομμάτι κρέας. Και περνάει η κυρία Μαριού από κάτω, το βλέπει να πούμε τον κόρακα, του λέει πως θα τον ψήρισε τώρα τον κόρακα. Του λέει, ρε κόρακα, του λέει, τι ωραία πόδια έχεις. Την κοιτάει ο κόρακας, μου λέει, τι λέει αυτή? Αλλά, λέει, τα πόδια σου, λέει, τα νύχια σου είναι γαμψά, ωραία. Πού πας και τα κάνεις πατικιούρ? Την κοιτάζει πάλι ο κόρακας, και τα πούτια σου, λέει, όσο ανεβαίνουν δυνατά, μειώδη. Το δε κορμί σου, του λέει, χέλι, χελάκις. Σπαρταριστό, γοργόνος, δεν είσαι κόρακας, είσαι γοργόνος. Αμάς, μου λέει ο κόρακας, τι λέει αυτή? Τα φτερά σου, λέω, τα απλώνεις, σκεπάζεις στον ουρανό. Ποιο αετός και ποιο γεράκι. Βουνό, εσύ δεν είσαι κόρακας, είσαι βουνό κοράκου. Και το κεφά, τα μάτια σου, λέει, λαμπερά, ωραία, λέει. Μόνο ρε, εσύ κόρακα, λέει, που είσαι βουβός.
Αν είχες και φωνή, του λέει, θα ήσουν ο βασιλιάς των παιδινών. Και λέει το ποιματάκι, το στόμα ανοίγει διάπλατα, ο κόρακας και κράζει, μα παφ το κρέας καταγής και φράπ αυτή ταρπάζει. Γεια σου κόρακα, κόρακας είσαι. Και οι ασκήμιες και οι βρωμιές που λες συνέχεια στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στο ίντερνετ, μπαίνω να βλέπω κάτι σποτάκια από το πότε και γελάω, ειλικρινά δεν μ' αγγίζουνε. Όλα τα γουρούνια την ίδια φάτσα έχουνε. Είσαι ένας αλυταράς που με την ανοχή του ελληνικού πολιτισμού αυτού του ελληνικού πολιτισμού που είναι να τρως κουκιά και να το φθήνεις μερικές φορές, έχεις βήμα και εικόνα και μπαίνεις στα σπίτια. Αλλά άντε να το παραβλέψουμε, αυτό είναι σημεία των καιρών. Σταμάτα ρε αλυταρά να πιάνεις στο στόμα σου τους Μακεδόνες, τους Έλληνες, τους πατριώτες, τους ακρίτες της Ελλάδος και να μπερδεύεις συνθήκες πρεσπών και πρωταθλήματα, χαμένο κορμί, αλυταρά, γιατί θα έχεις κακά ξεμπερδέματα. Και από ό,τι μαθαίνω, φίλοι δικηγόροι, ετοιμάζουν δεκάδες μηνύσεις και θα σε φέρουν εδώ να δικαστείς. Το Μάρι, που θα μιλήσεις για τον πατριωτισμό των Μακεδόνων, χαμένο κορμί, παλιά άνθρωπε. Ξεκινάμε το ταξίδι μας έτσι ήρεμα σήμερα. Ωραία, ελάτε, μπέτε στο παμπόρι και πάμε να ταξιδέψουμε. Επίσης, καυστικός, μας το ωραίο. Λίμπερο είσαι. Λίμπερο 107,4 για να το λέτε. Έπρεπε να είμαι δικηγόρος, δεν κουπάλα. Να σε πω εγώ. Να σε δέσω σε ένα κομμάτι χαρτί, να σε τυλίξω. Για να μπεις μέσα να σε βάλουμε τίποτα Γεωργιανούς, κάτι τσακαλάκια να πούμε, κάτι Ρουμάνους. Και όταν βγεις να αερίζεις ελεύθερα. Παλιόπαιδο. Και εσύ και ο άλλος, ο Μπετατζής που έχεις δίπλα σου. Εκείνος ο αντισεξουαλικός. Με την κεφάλα την τετράγωνη. Του δώσανε ο αμόρφωτος. Φωνή να βρει στους Μακεδόνες. Για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Χεσμένους τους έχω και τους δύο ρε μπροστά στην πατρίδα μου. Χαϊβάνι, χαϊβάνι. Όλος ο ΠΑΟΚ, όλος ο Ολυμπιακός και όλες οι φρωμαομάδες σας μαζί δεν αξίζουν ένα πετραδάκι από τη Μακεδονία ρε χαϊβάνι. Και λυπάμαι πολύ που πρόγονοι δικοί σου, Πελοποννήσιοι, Μανιάτες και Κρήτες, είναι αυτοί που ελευθερώσαν τη Μακεδονία. Άμα βρισκόταν από κάπου να σε βλέπανε, θα σε φτύνανε το Μάρι. Πάμε στο καράβι μας εμείς. Μας λες ρε Πασχάλη, 34 χρόνια. Σένα κυνηγάς μια κοπέλα 34 χρόνια και στο τέλος σου κάθεται. Μου λες και 20 που ήταν είναι γίνει 54. Άρε Πασχάλη, άρε πτωχέ Πασχάλη. Πτωχέ στο πνεύμα. Εξέρω, έχω μάθει είσαι λυράτος. Αλλά μυαλό δεν έχεις κουκούτσι. Και εσύ κι ο άλλος από την Κατερίνη. Κουκούτσι, 34 χρόνια ρε. Το ότι κυνηγούσα μία που με έκατσε μετά 34 χρόνια και έγινε 54 αλλά με έκατσε. Σημαίνει ρε κορόιδο Πασχάλη ότι στα 34 χρόνια και ενώ σου κυνηγούσα ένα ελάφι, αν περνούσε ένα ζερκάδι από δίπλα θα τα άφηνα. Ένα παγόνι, ένας λαγός, ένας φασιανός, ένα ορτίκι, χαϊβάνι. Σαπάς λέει
το γυρισμό για την Ιθάκη φρόντισε να είναι μακρύς ο δρόμος. Για να γουστάρεις το ταξίδι και τις περιπέτειες. Εσύ σαν πας στο γυρισμό για την Ιθάκη, είσαι τόσο ηλίθιος που θα βρεθείς στη Θράκη. Έτσι λένε για σας, που πιστεύετε ότι το α και το ω. Τώρα το ηλίθιος και το χαζός είναι μέσα εντός αυτά τώρα. Εντάξει, κάνουμε το χαβά που πρέπει στους Ολυμπιακούς. Και λέμε τον Πασχάλη σαν Ολυμπιακό και τον κύριο Κώστα σαν ΑΕΚ. Γιατί σαν άνθρωποι είναι τετραπέραδοι και οι δύο. Ειδικά εκείνος ο Κατερινιώτης είναι πάπυρος λαρούς η κουφάλα. Αλλά και ο Πασχάλης δεν πάει πίσω. Λέγοντας Πασχάλη εννοώ τους οπαδούς του Ολυμπιακού και τον ίδιο σε αυτό το θέμα. Ξέρεις τι γούστα έβγαλα εγώ ρε 34 χρόνια. Ξέρεις τι καρά όλοι σε έστελνα. Σε έστεινα μέσα στα στενά και στα σοκάκια. Στις γαλαρίες και στα τρένα. Ξέρεις 25 χρόνια που σου έκανα παράδοση και σε γλεντούσα. Ξέρεις ότι είμαι η ομάδα που έχω πάρει τα περισσότερα διάρκεια μέσα στο Καραϊσκάκης. Ξέρεις ότι είμαι η ομάδα που έχασες με το μεγαλύτερο σκορ μέσα στο Καραϊσκάκης. Ξέρεις ότι είμαι η ομάδα που σε κέρδισε με το μεγαλύτερο σκορ έξω από τη... εκτός έδρας. Με το 6 που σου ρίξε, με τα 6 στα Σέρας. Ξέρεις ότι σε 2 αγώνες που έπαιξα στα Σέρας σου βάλα 10 γκολ, 6 και 4. Ξέρεις ότι σε πήρα πρωταθλήματα. Ξέρεις ότι σε ξεπάτωσα στα κύπελα. Και εσένα και τον άλλονε. Ήταν όλα αυτά για μένα... η χαρά μου, γιατί εσύ μπορεί να παντρεύτηκες 5 φορές και εγώ να παντρεύτηκα μία και να μου λέει αντέρε κορόιδο, ξέρεις τι χαρές εγώ πήρα τις 5 φορές. Ναι, αλλά και 5 φορές χώρισες, ενώ εγώ δεν χώρισα ποτέ και τη χαρά που πήρα τότε την έχω ακόμα μέσα μου. Δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό, φίλε Πασχάλη. Δεν μπορεί να φτάσει εκεί το μυαλό σου ότι μπορεί να τρως ένα ωραιότατο πανάκριβο φιλέτο από αυτό ο αζού που κάνει εκεί πέρα στη Μύκονο τα χρυσά φιλέτα και να μην έχεις αλάτι να ρίξεις από πάνω. Και εγώ να τρώω μια χοιρινή στα κάρβουνα με το αλατάκι μου, με το πιπεράκι μου, με το λεμονάκι μου, με τη ριγανίτσα μου, με το τσιπουράκι μου. Για να τη βγάζω 10 φορές από τη βγάζεις εσύ που τρως το φαγητό στο ανάλατο ρε. Εμένα δεν με εγκαταλείψανε ρε φίλε. Στην απονομή κυπέλου οι οπαδοί μου να φύγουν αηδιασμένοι. Τε καλύβες έκανα. Ούτε μητροπουλέως και γκαγκάτσιδες είχα. Ούτε σπάθες. Ούτε Ολυμπιακός και το Εγάλαιο. Ούτε μπαρμπαθωμάδες. Ούτε καζναφέριδες και λάτσιους και φακίδες. Τι να πρωτοθυμηθώ από σένα. Εσύ από την άλλη μεριά περηφανεύεσαι γι' αυτά. Και πολύ καλά κάνεις. Αφού έτσι τη βρίσκεις, περιορέξεως κολοκυδόπιτα. Άλλος ανεβαίνει πάνω στα βουνά. Κρεμιέται με τα σκοινιά του, λες τι κάνεις εκεί πάνω ρε λαλάκα. Θα πέσεις, μου αρέσει, τους αρέσει πάνε. Εγώ θα πάρω το βιβλίο μου, θα πάω στη θάλασσα, θα πάρω το κρύο μου το καπουτσίνο, θα ανάψω το σιγαράκι μου, θα διαβάσω. Θα δω 5 φίλους εκεί, θα πάμε και στον μπαράκι να πιούμε ένα σφινάκι. Θα κάνουμε και λίγο play και θα την κάνουμε να πούμε. Και εσύ ανεβαίνεις πάνω στα βουνά. Σ' αρέσει και εσένα, αρέσει και εμένα, ποιος περνάει πιο καλά. Θες να κερδίζεις, μόνο να κερδίζεις με όποιο τρόπο και να είναι. Εγώ δεν το θέλω αυτό, δεν γουστάρω. Θέλω μια δυνατή χαρά που θα με συναρπάσει, όχι 10 μικρές. Που θα με συγκλονίσει, που θα με ανατριχιάσει, που θα γεμίσει το μεδούλι μου. Σαν κι αυτή που έπαιρνε όταν σε κρατούσα 25 χρόνια χαμένο στην Τούμπα, έφευγες με το κεφάλι κάτω. Αυτό δεν θα το έχεις ποτέ. Το αίτητο το φετινό δεν θα το έχεις ποτέ.
Τρεις φορές σου σπάσα το Αίτη τώρα χαμένα. Τρεις. Είμαι ο πρώτος που σε κέρδισα στο Ολυμπιακό στάδιο. Τα πήγες ο πρώτος που σε κέρδισα στο Καραϊσκάκη, ο πρώτος που σε κέρδισα στα εγγένεια του παλιού Καραϊσκάκης που ήταν πολύ το ποδηλατοδρόμιο. Όπου βρεθούμε σε ξεσκίζω. Σε ξέσκισα στην υπόθεση του Κούδα. Σε ξέσκισα, κουφάλα. Έκοψα την Ελλάδα στα δύο. Σου δείξα τη δύναμή μου και τα δόντια μου. Κουφάλα, κόκκινη γραμμή. Γραμμή από εδώ και πέρα. Ας τους νεκρούς να προχωρούν, είπε ο Στάλιν. Ή ο Λένιν το είπε. Ένας από τους δυο το είπε. Μάλλον ο Λένιν. Ο Στάλιν. Ο Στάλιν ήταν. Ο Στάλιν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έρχονται, λέει, στρατηγέ, άστους, πίσω εμείς. Έρχονται, άστους, και στο τέλος τους λέει, άστους νεκρούς να προχωρούν. Πού θα πάνε. Από εδώ και πέρα ούτε ένα μέτρο πίσω. Κόκκινη γραμμή έξω από το Στάλιγκραντ. Και εκεί μείνανε. Εκεί ήτανε κόκκινη γραμμή, έτσι και χαράξει ο Παοξής, κόκκινη γραμμή. Πασκάλη, πού είσαι, σε κόκκινη γραμμή είσαι τώρα. Κόκκινη γραμμή, ούτε πόντο πίσω. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Είμαστε μόνοι και είστε όλοι. Θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό. Αλλά Πασχάλη, πραγματικά σε λυπάμαι και εσένα και τον Κατερνιώτη, τον Μουλοχτό, τον Άφωνο. Αλλά αυτός έχει σχέδιο. Σου λέει, κουφάρες, θα κάνω το γήπεδό μου και θα δείτε. Έχει τα δικιά του εκεί, δεν μπορώ να τον πω όχι. Άλλη την άλλο είναι το χοντρό. Πάνε να μας κάνει μήνυση, λέει, γιατί μας δίνει λεφτά η ΕΡΤ. Πάνε και εσύ, ρε. Πάνε, ρε, χοντρέ. Και εσύ, ρε, κούλη, μην υπογράφεις. Αλήθεια σου λέω, δεν θέλω να το υπογράψεις. Παρακαλάω να μην το υπογράψεις. Θα δεις την αντίδραση. Ξέρεις ποια θα είναι. Κι αν σε λένε και ζωγράφω, ή στα φρύδια μου σε γράφω. Πάω εκεί και δεν έχω υποχρέωση κανέναν. Μόνος μου όπως πάντα. Μόνος μου. Μόνος μου και αίτητος. Ελάτε όλοι μαζί. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Διευκρίνηση. Επειδή ο Πασχάλης είναι και παραπονιάρης, με παίρνει καμιά φορά τηλέφωνο και μου κάνει παράπονα, με κόβεις, με κάνεις, με δείχνεις. Καμία σχέση. Το ηλίθι, το βλάκες και τα λοιπά που λέω δεν αντιπροσωπεύουν την προσωπικότητα του Πασχάλη. Μιλάμε πάντα ποδοσφαιρικά, αθλητικά, και ότι πολλές φορές παρασύρεται παρόλο που είναι τσακάλι της πιάτσας με τη μάζα και αφήνει το κτίνος που κρύβει μέσα του να εξωτερικευθεί. Και έτσι να χάνεις σαν προσωπικότητα, διότι δεν μπορείς να πηγαίνεις με τη μάζα εσύ, κύριε Πασχάλη. Παλιέ εραστή, παλιέ πλέη, παλιέ μάγκα, παλιέ πλούσιε. Να βγάζεις αυτό το τέρας από μέσα σου για να κάνεις χαβά με τον κόσμο. Άσε, ο Κυρκώστας είναι άλλο είδος. Εκείνος δεν παίζεται. Εκείνον μόνο εγώ μπορώ να τον διθασέψω, μόνο εμένα παίρνει τηλέφωνο και τον κάνω ψυχοθεραπεία και μόνο εγώ μπορώ να τον εκνευρίσω για να κάνω το χαβά μου και μετά να τον χαλαρώσω και να πατήσουμε και δυο τα γέλια. Εσύ πιάνεις κορόιδο και δεν μπορείς να καταλάβεις κάτι, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι σε κόκκινη γραμμή, υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Έτσι και κάνεις μισό πόδι μπροστά, θα στο κόψουμε. Είναι η κόκκινη γραμμή των Παοξίδων, πόσες φορές την τραβάνε, από εκεί και πέρα δεν έχει πίσω γύρισμα καθόλου. Διότι 34 χρόνια που λες εσύ και από το 70 ξέρω εγώ, από το 69 που ξεκίνησε η μεγάλη ομάδα, άλλα 20, 15, 17 πόσα είναι, κοντά 50, ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος του ακολουθήσε το σύστημα καραούλι.
και στην έστεινε κλέφτικα, μάγικα, αλανιάρικα, όπως οι αρματολοί και οι κλέφτες του 21, πάνω στα βουνά και στα σούλια, τη στείνανε και όποιος ανέβαινε το δερίζανε. Ναι, αλλά όταν κατεβήκανε στον κάμπο, πάθανε ήττες μεγάλες, διότι ο τουρκικός στρατός ήταν οργανωμένος, είχε κανόνια, είχε οπλοπολιβόλα, είχε γενιτσάρους, είχε όλα τα τέρατα τους μισθοφόρους. Και εσείς ήσασταν με τα καράουλια, καριοφύλια. 50 χρόνια λοιπόν, όπως έλεγε και το δημοτικό, εγέρασα μωρέ παιδιά, 50 χρόνια κλέφτης. Ακόμα τούτη άνοιξη, αδέρφια, αδέρφια, λέγανε. Και ήρθε η άνοιξη ρε μεγάλε. Και τώρα, άμυρη, ο άμυρη, πώς είπα, Θουκυδίδη, άμα το διαβάζεις, το Θουκυδίδη είναι εκπληκτικό ζώο, άμυρη. Γιατί κοιτάτε προς τα εκεί. Γυρίστε, δέστε και από την άλλη μεριά να δείτε τι γίνεται. Γιατί προσπαθείτε να δείτε τη ζωή και τους νόμους να τους κάνετε ανάλογα με αυτό το οποίο είστε εσείς. Είσαι αδύναμος και είμαι δυνατός. Δες από την άλλη μεριά τι έρχεται. 300 καράβια σας ζώσουν να σας πιούν το αίμα. Και εσείς μου μιλάτε για δικαιοσύνη. Θα σας κομματιάσουμε ρε. Παρόλα αυτά, εμείς θα εφαρμόσουμε τους νόμους. Θα κάνουμε την ειρηνική επανάσταση όπως έκανε ο Φιντέλ στην Κούβα. Όπως κάνανε οι Βιετναμέζοι μετά την ήττα των Αμερικανών, κάνανε νόμους. Και το κράτος τους πάει μια χαρά πάνω σε αυστηρούς νόμους. Θα εφαρμόσουμε τους νόμους της FIFA και της UEFA. Θα φέρουμε VAR. Φέρουμε ξένους διαιτητές. Θα πατάξουμε τη βία. Θα φτιάξουμε γήπεδα κοσμήματα για να έρχεται η οικογένεια, να έρχονται τα παιδιά. Θα επενδύσουμε στο ταλέντο του Έλληνα ποδοσφαιριστή και θα μοιράσουμε ισόπωσα την πίτα αναλόγως την εργασία που θα προσφέρει ο καθένας. Και όποιος είναι άξιος θα παίρνει ένα κομμάτι και θα το τρώει. Και εδώ κάνω, πριν περάσω ξανά στο Πασχάλιο, μία έκκληση από το Λίμπερο 107,4 για να το λέτε, από τον εκφωνητή. Κάνω μία έκκληση στις ομάδες της Θεσσαλονίκης να παραμερίσουνε αυτά που ιστερικοί έχουν βάλει μέσα στα σωματεία, να κοιτάξουν το παρελθόν από όπου μπορούν να βγουν διδάγματα και να δουν ότι όσο οι ομάδες ήταν μεταξύ τους μονιασμένες, είχαν φιλικές σχέσεις, ο Άρης πήρε κύπελο, ο Ηρακλής πήρε κύπελο, παίξαν σε τελικούς, είχαν ομαδάρες παίκτες και των τριών ομάδων, απαρτίζανε πλέον την Εθνική Ελλάδος. Το ποδόσφαιρο της Μακεδονίας ανθούσε και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης ήταν και οι τρεις στην πρώτη πεντάδα κάθε χρόνο. Το μίσος και η αντιπαλότητα, ο εμφύλιος της Θεσσαλονίκης δεν βγαίνει σε καλό. Και εγώ το λέω σαν ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου που αγαπάω το ποδόσφαιρο. Δεν λέω ότι αγαπάω ρε τον Άρη, με τίποτα δεν τον αγαπάω, δεν τον γουστάρω, δεν τους γουστάρω. Θέλω να χάνουνε, αλλά χάνουμε στο γήπεδο παλικαρίσια και ωραία. Δεν ήτανε το επίπεδο του Άρη ούτε η δυναμική του να τραβιέται στις βίτσες εθνικές. Όπως και του Ηρακλέως, στον οποίο έχω μια διαφορετική συμπάθεια. Έτσι εμείς οι εξιντάριδες, ναι ρε κύριε Έφη, εντάξει, 64, εντάξει. Πήρες τηλέφωνο και διαμαρτύρηκε στον Σωτήρη το δασκαλάκι.
Ότι λέω ότι είμαι 60, λέω ότι είμαι. Γιατί από 64, ρε κύριε Άφη. Για μας λοιπόν που έχουμε δει αλλιώς τις ομάδες και ξέρουμε τι δυναμική μπορούν να βγάλουν, θέλω να τους δω, με διαθέλω να πάω στο Χαριλάο να δω το μάτς, θέλω να πάω στο Καφτατζόγλου να δω το μάτς. Θέλω να δω να φτιάχνουν τα γήπεδα, θέλω να δω τις παλιές ομάδες, να δω τις γιγαντομαχίες, δέστε φέτος. Ένας Άρης πληγωμένος που μόλις πάει να σταθεί στα πόδια του, χ στο κύπελο με στην Τούμπα, χ μέσα στην Τούμπα, στο ποδόσφαιρο κόντεψε να σκόψει και το πρωτάθλημα και έχασε διαπυρός και σιδήρου μέσα στο Χαριλάο. Αυτό το μάτς εγώ μαζί με το Ολυμπιακού δεν το αλλάζω. Και αν θα με πεις να σκεφτώ κάποιες νίκες που με χαροποίησαν, μέσα στις 5 είναι και νίκες του Άρεως, επί του Άρεως. Μέσα στις 5 μεγάλες. Γιατί γουστάρω. Αλλά και όταν χάνω γουστάρω. Και η λύπη είναι συνέστημα. Άμα το τι θα σέψεις και το χειραστείς καλά όταν δεν είναι τραγικό, έτσι. Μιλάμε ας πούμε με μια ερωτική απογοήτευση. Είναι ένα συνέστημα. Που όταν περάσει ο χρόνος και Γιάννη πληγεί το θυμάσαι διαφορετικά. Καμιά φορά και γελάς. Την πίκρα που έβγαλες. Και ήταν. Όταν θα τους κερδίσει το δεύτερο γύρο, αλλά μπας περιπτώσει, να μην πέσουμε στα ρομαντικά. Πολεμική σήμερα είναι η εκπομπή. Και σε κοιτάζω στα μάτια, χοντρέ. Γεγέ. Και σου πετάω τα γάντι στο πρόσωπο. Έλα όπως είσαι. Έλα όπου γουστάρεις. Ό,τι είπε ο Αλέξανδρος στο Δαρείο. Πες μου που είσαι να έρθω. Μαζέψου. Φτιάξου. Στολίσου. Πάρ τα όπλα σου και έλα. Έλα πες μου που είσαι. Μάτσα το ρούβλι. Έλα όπως είσαι γεγέ. Τέρας. Τρέχει στα δικαστήρια ολόκληρο ο Ολυμπιακός. Τι ρίξτε εγώ, άσο να παίξει λίγο αυτό, άσο να το γουστάρει, τραγουδάρα. Τι με δικούνε, τι ρε σε κάνανε. Να ο κύριος Πάοκ πήγε εκεί στην ΕΡΤ και του δώσανε λεφτά. Και σένα δεν σε δώσανε. Όχι, δεν πας κι εσύ, ζήτησες, όχι. Τότε και δεν σε δώσω. Γιατί να σε δώσουνε ρε Κέλλη λεφτά, αφού σε δίνουν οι άλλοι. Και βέβαια σε ρωτήσει ρε Κέλλη ο δικαστής, θα σου πει, έλα εδώ κύριε, πως είπαμε κύριε Θαλασσάκη, όχι Θαλασσάκη, Μαρινάκη, άντρες είμαστε, κρατάμε το λόγο μας, Μαρινάκη. Τελείωσε. Δώσε χέρι. Μαρινάκη, κύριε Μαρινάκη. Αυτό εδώ που κάθονται τα οι αλυταράδες σου μέρα νύχτα και φωνάζουν ότι ο Τσίπρας δίνει τα λεφτά. Σιγά μην δώσει λεφτά ο Τσίπρας στον ΠΑΟΚ. Την αξία του πληρώνεται. Γιατί όταν θα σε πει ο πρόεδρος, έλα εδώ κύριε, είπα Μαρίνα, Μαρινάκη. Κύριε Μαρινάκη, αυτό που έγινε με την ΕΡΤ και τον ΠΑΟΚ πρώτη φορά συμβαίνει στην Ελλάδα. Για να έρχεστε να το καταγγείλετε, γιατί αν είχε ξανασυμβεί έπρεπε να καταγγείλετε και αυτό. Παραδείγματος χάρη, αν ο Ατρόμητος Αθηνών πήγε στην ΕΡΤ και πήρε 7,5 εκατομμύρια, έγινε τέτοιο πράγμα? Όχι. Ο Παναθηνα, όχι. Πότε έγινε, δηλαδή δεν έγινε? Όχι, μία φορά έγινε. Και γιατί δεν το καταγγείλατε κύριε Μαρινάκη? Θα του πει ο πρόεδρος. Όταν ξανά έγινε, όταν έγινε την πρώτη φορά, γιατί δεν το καταγγείλατε? Και το καταγγέλνατε τώρα τη δεύτερη. Τι είναι ναι ρε. Γιατί δεν το κατήγγειλες για την πρώτη φορά? Γιατί ήμασταν εμείς την πρώτη φορά.
Γι' αυτό δεν το κατήγγειλες, ντρεχό. Γι' αυτό, βρε φούσκα, δεν το κατήγγειλες. Την πρώτη φορά. Γιατί δεν ήρθες να καταγγείλεις τον εαυτό σου. Πριν 10 χρόνια που σου δίνανε 10 εκατομμύρια. Παπά, παπά, άντα ρε φύγε από εδώ. Θα του πει ο δικαστής. Δεν έχεις πάρει χαμπάρι, ρε Μπαρινάκη, ότι τα χημικά τελειώσανε. Υπάρχουν δορυφόροι, υπάρχει η συνθήκη της Γενέβης, υπάρχουν οι G20, υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχουν ραντάρ, υπάρχουν κέρατα πλέον. Κέρατα! Και όλα ελέγχονται και όλα παρακολουθούνται. Έλα να παίξεις στο τραπέζι. Χωρίς σημαδεμένη τρανή, αλλά εγώ έχω μάθει με σημαδεμένη. Δεν πειράζει ρε φίλε, αλλιώς είσαι, θα μάθεις χωρίς σημαδεμένη τώρα. Να παίζεις. Γκέλι. Γεγέ. Γεγέ. Αλλά μη μου πεις μοιράχα στους γεγέδες να σε πάω. Αλλά μη μου πεις μονάχα στους γεγέδες να σε πάω. Γεια σου Κέλλη! Σε χαίρομαι, σε διασκεδάζω Κέλλη! Ωρα μεγαλία που έλεγε κι ο Μπιτσάρας, πως το λέγα, τρελάρες, ο Τζιμάρα, ωρα μεγαλία. Χαίρομαι ρε Γιώργο, να μην χαίρομαι! Να μην χαίρομαι ρε Κέλλη! Και δεν έχεις δει ακόμα τίποτα Κέλλη! Αυτή η ομάδα ετοιμάζεται για τους ομίλους που είναι γρήγορα. Θα σου πω κάτι μεταξύ μας, οι δυο μας όπως μιλάμε σαν φιλαράκια παλιά που είμαστε Κέλλη. Αυτή η ομάδα που βλέπεις τώρα, με την ομάδα που θα δεις όταν θα παίξεις μαζί την προτελευταία αγωνιστική, θα είναι άλλη. Ούτε η μισή από αυτούς δεν θα παίζουνε. 7-8 μεταγραφές των 3 εκατομμυρίων η μία ετοιμάζει ο Ιβάν μέσα στον Αύγουστο. Τότε που είναι παχές οι μύγες, τότε που τρώνε κολλιούς, τότε που γίνονται μεγάλες μεταγραφές. Αυτή είναι ομάδα ανάγκης για τους αγώνες που χρειάζονται τώρα. Δεν μπορείς να φανταστείς ρε Κελάκο τι σε περιμένει. Δεν μπορεί να το καταλάβει το χοντρό πειραιώτικο μυαλό σου ότι η Θεσσαλονίκη αποκτά και πάλι τη δυναμική της. Η Θεσσαλονίκη που όταν η Αθήνα ήταν ένα βρωμοχωριό με 1500 άτομα είχε 150.000 κόσμο να μένει. Με τους περισσότερους ναούς, τις περισσότερες εκκλησίες, τα περισσότερα τζαμιά, με κόσμο που πήγαινε και έρχεται, με την κατασκοπία να ανθεί στη Θεσσαλονίκη, όλες οι μούρες. Από πού θα κάνουν την κατασκοπία? Από τη Θεσσαλονίκη, σιγά μπα κάτσε ο άλλος στα Τύρανα να κάνει την κατασκοπία. Εδώ ανταλλάσσουν απόψεις, κατάσκοποι στα μπαρ, στα αυτά, στα ξενοδοχεία. Αυτό είναι ένα άλλο μάθημα που θα σου δώσω το άλλο Σαββάτο, Κέλλη. Το τι ετοιμάζει στη Θεσσαλονίκη ο Ιβάν, με τα λιμάνια, με τις επιχειρήσεις, με τα ρωσικά κεφάλαια, με την Ορθοδοξία, με τον Πλούτο, με την Αμφίπολη, με τη Βεργίνα, με τον Δίον, με τον Όλυμπο, με τον Κυρκώστα. Τον πάρουμε τον Κυρκώστα, τον βάλουμε να πούμε εκεί πέρα, να κάνει κουμάντο στον Όλυμπο. Του δώσω και μια μαγκούρα και κυνηγάει τους τουρίστες που αφοδεύουν στα ιερά δέντρα του Ολύμπου. Ωραίος. Τι μπορείς να φανταστείς τι σε περιμένει. Να είμαστε γεροί να ζήσουμε τα επόμενα 10 χρόνια και πολλές παραπάνω, εκατοντάδες χρόνια να ζήσουμε όλοι, για να δούμε, Θεέ μου, αυτά που ετοιμάζει αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να φανταστείς, Γκέλη, τι έχεις να πάθεις. Τώρα αρχίζει ο πόλεμος και επειδή εσύ τον πόλεμο, Γκέλη μου, το ξέρεις από το γαϊδουροπόλεμο που κάνατε μέχρι τώρα με τις αέτες και τις φεντόνες, με τους πάθες και τους μετροπολέους, με τις βρωμιές και τις διατησίες,
έχω να σου πω ότι δεν ξέρεις τι θα πει πόλεμος. Ποβρύχια, τάγκς, αεροπλάνα, αεροθούμενα, αερόστατα, βομβαρδισμοί, εχμαλωσίες, γκρέμισμες φωτιές, γκρέμια φωτιές, πόλεμος, αθλητικός. Όχι ταξικός, όχι πόλεος, πόλεμος πόλεων, αθλητικός πόλεμος. Το ποδόσφαιρο, η μεγάλη αυτή, η γιγάντια αυτή επιχείρηση, αρχίζει πλέον να ανθεί με τον ΠΑΟΚ πρωτοπόρο, με τη Θεσσαλονίκη πρωτοπόρα. Όπως σε όλα πρωτοπόρα ήταν τη Θεσσαλονίκη και στα φεστιβάλ που έκανε και κινηματογράφου και τραγουδιού, το πρώτο ραδιόφωνο στην πόλη, η πρώτη τηλεόραση στην πόλη, η πρώτη δημοτικό ραδιόφωνο ελεύθερο στην πόλη, η πρώτη τηλεόραση ελεύθερη στην πόλη. Από εδώ ξεκινάνε όλα. Εμείς είμαστε εσύ βασιλεύουσα. Ήταν η πόλη και εμείς. Δεν υπήρχατε. Δεν σας ανέφερε κανείς. Η πόλη και εμείς. Και αφού μας φάγανε την πόλη είμαστε εμείς. Είστε Β. Έναν Παρθενώνα έχετε όλων όλων που έκανε εκείνος ο απατεώνας. Πώς το λέγανε, ο Περικλής. Ο Περικλής εκείνη, η απάτη που έκλεψε τα λεφτά από τον Κοσμάκη και έκανε να πούμε εκείνα τα γνέα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει χαλάλη σου τουλάχιστον τα έκανε. Αυτό θα δείχνεις και τέλος. Και τέλος. Εδώ είναι η ζωή, εδώ είναι επιχειρήσεις, εδώ είναι η Μακεδονία μας, από εδώ γίνεται μεγάλη και τρανή και εμείς θα σας ξανακάνουμε. Μόνο μη μας κουνιέστε. Μόνο μη μας κουνιέστε. Μη μας αμφισβητείτε, θα την πληρώσετε. Λες λάθος, αλλά να σε μαλώσω ότι ο καθένας έχει την άποψή του. Ναι, Χρυσό, okay. Η υγεία σου. Άστο, δεν θέλω να μιλήσω. Θα το ξεπεράσουμε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, θετική ενέργεια στην κυρία Εύη μου. Έλα, κορίτσι μου. Πήρα. Χτες με ενόχλησε πάρα πολύ κάτι. Έγινα έξαλλη με το Σταρ. Έτυχε να ακούω τις ειδήσεις και άκουσα τα αθλητικά. Βάζει αθλητικά. Ξεκινάει με τον Ολυμπιακό. Για το φιλικό, την πεντάρα που έριξε χτες. Γεγγελόγκα, αγγελόγκα, πώς τη λένε, την Πολωνική. Μάλιστα. Ναι, λέω τώρα θα πήγε για τον Πάο, για το φιλικό. Θα πήγε για τον Άρη, για το φιλικό. Τίποτα. Πήγε κατευθείαν σε άλλα αθλήματα, άσχετα. Στιοπλοίες, δεν ξέρω τι. Σαν να μην υπάρχουμε. Καλά. Είναι έξαλλη. Παίρνω τώρα τηλέφωνο. Παίρνω τηλέφωνο. Το σηκώνει μια κοπελιά. Της λέω καλά. Δηλαδή, αυτό είναι έσχος. Δηλαδή, είμαστε, λέω, νταμπλούχοι. Είμαστε πρωταθλητές αίτητοι. Και δεν λέτε τίποτε. Και βάζετε μόνο τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, εμείς δεν υπάρχουμε. Επομένως, μην λέτε μετά ότι εμείς χωρίζουμε την Ελλάδα. Εντάξει, μην το παίζετε φίλο Μακεδόνες ότι μας αγαπάτε και κάνετε συλλαλητήρια για τη Μακεδονία. Δεν μας αγαπήσατε ποτέ, δεν μας αγαπούσατε ποτέ και δεν θα μας αγαπήσετε ποτέ. Διότι τώρα υπάρχει κρίση. Δεν μπορέσατε να κάνετε πράγματα, οποιαδήποτε κυβέρνηση, και η πριν και η τωρινή και. Οι πρώτες κρίσεις τι κάναν. Που μας έχουν με έναν ΟΑΣ εδώ πέρα, που δεν μπορούμε να πάμε στις δουλειές μας, που ταλαιπωρούνται τα παιδιά μας μέχρι αηδίας, που νοσεί μέχρι αηδίας αυτό. Δεν έχουμε τίποτε, δεν μας έχουν κοιτάξει ποτέ, ούτε μας κοιτάξαν, ούτε πρόκειται να μας κοιτάξουν ποτέ. Μας έχουν από παιδιά. Το έχουν αποδείξει και το αποδεικνύουν κάθε φορά. Και το θέμα της Μακεδονίας και το ότι βάλανε ένα Μεγαλέξανδρο στην Αθήνα τελευταία. Μετά 2.000 χρόνια. Α, μπράβο. Το κάναν, συγγνώμη για αυτό που θα πω, μέρα που είναι, αλλά επίσκοπου. Κάποιον θέλαν να ρίξουν, βρήκαν πάτημα, μια χαρά τους ήρθε η Μακεδονία. Όταν πήγαινε η Παπαρίζου και κουνούσε τον ποπό της και η Καλομήρα στο Γεροβίζιο και ο Σάκης ο Ρουβάς και λέγαν φύρο Μακεδονία, κανείς δεν έδειχνε ευθυξία και να πούν αποσυρώμαστε. Φεύγουμε. Τώρα όλοι το North Macedonia ενοχλεί όλους. Εντάξει, αυτό αφορμή ψάχναν και τη βρήκαν. Οκ, αυτό μας αξίζει, αυτό θα πάρουμε, μπράβο μας και θα δείτε πόσο αυτοί οι ίδιοι παοξίδες. Συγγνώμη, έλεγες εσύ ο ίδιος για τον Σαββίδη. Εντάξει, είπες ότι ο Σαββίδης μίλησε υπέρ του Τσίπρα και ήταν λάθος. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
Μίλησε τότε το 15 πέρα του Τσίπρα και αυτό ήταν μεγάλο λάθος. Συμφωνείς? Συμφωνώ, κυρία Εύη μου, για ποιο λόγο? Διότι ο Μητσοτάκης βγήκε μετά και έλεγε ότι το κύπελο του ΠΑΟΚ ήταν πέτσινο. Ήτανε πέτσινο. Είπε κανείς τίποτα? Εμείς, βεβαίως. Και αν δεν είπα. Ναι, και αν δεν είπα. Συγγνώμη, κάθε φορά. Κυρία Εύη, και από την τηλεόραση. Λένε μόνο το ένα, αλλά το άλλο το πνίγουμε. Άκουσε με λίγο. Και αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Δώσε μου ένα λεπτό! Okay. Ένα λεπτό θα μου δώσεις. Πάρε, εγώ πάρε. Έφυγα από το Βεργίνα τηλεόραση γιατί είπα αυτά τα οποία λες. Να, μπράβο. Κατά του Μητσοτάκη. Ότι και τον είπα πάρα πολλά και πολύ χοντρά. Mm-hmm. Και το λέει ένας άνθρωπος που την αγαπάει τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να μην την ψήφισα τα τελευταία χρόνια, αλλά την αγαπάω τη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι δικό μας δημιούργημα. Πιστεύω και παρακαλάω το Θεό. Σε όλους εμάς που θα πάμε να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε πολύ. Καλά εγώ παιδιά, νέα παιδιά που θα έχουν φωνή πλέον στην Αθήνα, που δεν θα πάνε στην Αθήνα να γίνουν Αθηναίοι, να γυρίζουν στο Κολωνάκι να κάνουν τους φιάκες, αλλά θα πάνε να υποστηρίξουν. Εγώ χρόνια. Αυτά συνέχεια πάρα θα πολλά λέω. Χρόνια τα ακούσαμε τι αυτά. Με νέους ανθρώπους, με νέα παιδιά που έχουν όρεξη, που θα έχουν οράματα, που έχουν. Και πάνε και γίνονται ίδιοι. Το σύστημα είναι σάπιο και βρωμάει από μέσα. Και ακόμα είμαστε με τον ΟΑΣΚ που φωνάζουν και οι γιοί μου. Γιατί αυτοί ταλαιπωρούνται για να τα χαιρετίσματά μου στους λοιπόν, γιους σου. Εγώ ξεκινώ από τον ΠΑΟΚ, αλλά το θέμα δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι ότι μας έχουν, να το πω χοντρά, χεσμένους. Αυτό, καλημέρα. Καλημέρα την κυρία Εύη. Ωραία η κυρία Εύη. Ορίστε ο επόμενος. Ορίστε. Γεια σας κυρία μου. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Καλημέρα. Ο Γιώργος. Τι κάνει, μανάρι μου. Μια χαρά, καλά, με χαρά μου, είσαι καλά, κρατιέσαι καλά. Σήμερα με ανέβαλες πολύ, πάρα πολύ. Εγώ έχω να πω δύο λόγια. Πολύ καλά τα είπες, τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει ο Κούλης, τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει ο Θρελαίων, τίποτα δεν μπορεί να μας κάνει η ΑΕΧ. Κανένα, άσε ο Παναγό, ο Παναγός είναι φουκαράς. Λοιπόν, εγώ φιλαράκι μου, και έτσι μπορούν να μας κάνουν μόνο, να μας κλάσουν το αριστερό και να γελάει το δεξί. Γιατί το λέω αυτό? Για τα φρύδια που μιλάς. Για τα δε. Ναι, 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 ακριβώς για τα φρύδια. Εγώ δεν είπα κάτι κακό. Όχι, προχώρα. Ναι. Εγώ, φιλαράκι μου καλό, εγώ κι άμα κάνει κι αυτός κάτι θα τον καταπιεί. Και ο Ιβάν δεν είπε το 15 ακριβώς. Δεν τα λένε καλά οι δημοσιογράφοι. Εσύ μην κάνεις ατοπήματα. Πώς το είπε, πώς το πρόφερε ότι εσύ δεν θα βγεις ποτέ? Γιατί άμα το έβαζε αμανάτι, ξέρεις που θα ήταν με το Μητσοτάρα, θα ήταν στα καμένα βούρλα θα ήταν τώρα. Κύριε Γιώργο, πείτε, με όλο τον σεβασμό που σου αξίζει, γιατί είσαι ένας πραγματικός gentleman όταν βγαίνεις και μιλάς. Θέλω να σου πω το εξής. Από τη στιγμή το ποιος θα βγει να κυβερνήσει εξαρτάται από εσένα, από μένα, από τα παιδιά μας, από τον κόσμο όλο. Δεν επιτρέπω σε κανέναν Ιβάν να κατευθύνει την ψήφο μου. Σίγουρα. Σε κανέναν. Σίγουρα. Πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα μου. Είναι η οικογένειά μου και μετά είναι ο ΠΑΟΚ και η πολιτική. Θα αυτή βγάζουμε τους σωστούς ανθρώπους όμως, έτσι. Αυτούς που νομίζουμε ότι είναι σωστοί. Αυτό φωνάζω όλα τόσο το ένα μήνα όλο. Σούργελα. Γιατί τώρα έχει εδώ και μια δεκαετία όλα σούργελα είναι ρε αδερφάκι μου. Έχει. Εμείς όλα. Όμως θα ψηφίζουμε. Δες πόσα νέα παιδιά. Ψηφίσε νέα παιδιά. Ψηφίστε νέα παιδιά, το σύστημα το παλιό θα σβήσει άμα το βγάλουμε εμείς με την ψήφο μας από τη Βουλή. Σωστός ο παίκτης και κατάλληλος. Δεν μπορεί αλλιώς αυτή η χώρα να τυραννιέται ρε παιδί μου. Βγαίνει ο άλλος για να του πει για αυτό. Τέλος πάντων δικαίωμά τους. Γιώργα μου, η παοκάρα μου θα πάει πάρα πολύ καλά, να μην ανησυχεί ο κόσμος. Ναι κύριε Γιώργο. Έχουμε αυτό το τεράστιο άνθρωπο, δεν φοβάμαι ούτε κανένα Μητσοτάκι πάλι θα σε πω. Όχι, τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, θα βγει ασφίξη πέναλτι. Δεν μπορεί να φανταστείς τι τους ετοιμάζει ο Ιβάν Γιώργη. Γερνά είμαστε. Αυτό ήθελα να σταθώ τώρα, εκεί. Να τους γιατί πάρει τα βρακιά. Αυτοί νομίζουν, δεν ξέρουν ότι τα μάτια του Ιβάν τα βλέπουν 200 φορές μεγαλύτερα από ό,τι τα βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Γιατί η Ρωσία είναι μια χώρα 300 εκατομμύριων, 250 πόσο είναι. Αλλά τα μεγέθη, ψίχουλα είναι αυτά που δίνει εδώ. Έτσι. Γεια σου κύριε Γιώργο, ορίστε ο επόμενος. Ορίστε κύριε, ακούγεστε. Καλημέρα Γιώργη. Γεια σου κύριε Μάκη. Από τη πολύ ζεστή καυτή Λάρισα.
Πάλι στη Λάρισα σε βρίσκω, ρε. Εφού Κυριακή βγαίνω στη Λάρισα, για. Α, μάλιστα. Κυριακή φεύγω, την άλλη γυρνάω. Έχει λιμάνι Λάρισα. Όχι, βγήκα στην Οικουμενίτσα το πρωί. Χθες πήρα από τον Μπάρι καράβι, βγήκα η Οικουμενίτσα. Α. Μήπως έχεις καμιά χείρα, καμιά λαρισαία, αυτές είναι κουνίστρες. Όχι, μακριά από χείρες αυτές, αν πεθάνει τον άντρα, μετά σε πεθάνει και εσένα. Και τι κάνεις. Δεν τον ακούω όμως. Δεν τον ακούω. Έλα, εγώ ή δεν μ' ακούς τώρα. Τώρα μ' ακούς. Εγώ δεν τον ακούω. Ωραία. Μ' ακούς, Γιώργη μου. Ναι, ρε, σ' ακούω, ρε, τέρας. Επειδή εσύ ξέρεις γράμματα, σ' ακούω που λες για την αρχαία ιστορία πολλές φορές και μορφώνομαι, ας πούμε, έτσι που σ' ακούω. Για τους αρχαίους Έλληνες, για την αρχαία Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι πολιτικοί μας που μας κυβερνούν τα τελευταία χρόνια, οι δημοκράτες αυτοί, που εγώ αφιβάλλω για την ελληνικότητά τους, αν είναι Έλληνες. Καλά τώρα, μην το χοντρένεις, Μάκη. Εντάξει, άστο, δεν το χοντρένω. Εάν ζούσαν στην αρχαία Ελλάδα, αν διαβάσεις μάλλον το μνημόνιο, εσύ που ξέρεις γράμματα, τι γράφει το μνημόνιο. Γιατί εγώ ξέρω μερικά πράγματα που γράφει το μνημόνιο για εδαφική ακαιρεότητα, για συμβιώσεις, για να υιοθετούν παιδιά ομόφυλα ζευγάρια, δηλαδή πράγματα αφύσικα. Αυτοί αν ήταν στην αρχαία Ελλάδα, τι θα τους κάμναν οι αρχαίοι Έλληνες, μπορείς να μου πεις. Υπήρχαν δύο νόμοι. Πρώτον, απαγορευόταν στους αρίστους, στους έξυπνους, στους τσακάλια, να μην συμμετέχουν στα κοινά. Δηλαδή, φίλε, είσαι έξυπνος, είσαι χαρισματικός, ναι, θα συμμετέχεις υποχρεωτικά, αλλιώς θα πας φυλακή. Ένα το θέμα. Ναι. Και τους επικίνδυνους, σαν και αυτούς που λένε, είχαν το έθιμο του εξωστρακισμού. Άνα, μπράβο, το ξανά πες. Γιατί αυτά τα πράγματα που γράφουν τα μνημόνια, φυσικά οι περισσότεροι, αφού αυτοί που τα υπογράψαν δεν διαβάσαν. Αν κάτσεις και τα διαβάσεις αυτά, και, δηλαδή μόνο το δημοτικό σαν και εμένα, να έχεις τελειώσει το γυμνάσιο που τελείωσα, θα καταλάβεις ότι εδώ πρόκειται περί εσχάτου προδοσίας. Πώς ένα κόμμα που έχει ψηφίσει μνημόνιο θα κυβερνήσει 2-3 φορές και θα σώσει τη χώρα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ. Αφού το μνημόνιο λέει παράδοση της χώρας. Τέρμα, τη δίνουμε. Μπάτες χίλια λες, ό,τι θέλετε κάντε. Ελάτε εδώ να παντρευτούμε με Πακιστανούς, με Αφγανούς, να πάρουμε άντρας με άντρα, να πάρουμε και παιδιά. Αυτά τα παιδιά θα γίνουν ανώμαλα. Δηλαδή αυτά τα κόμματα πρέπει να ψηφίσουμε, δηλαδή, την ανομαλία, τη μετάλλαξη. Δεν τρώμε που τρώμε τα μεταλλαγμένα. Ψηφάμε και μετάλλαξη στο σώμα μας. Τα βλέπεις αυτά τα πράγματα λογικά. Ξέρω εγώ, μήπως χάζεψα εγώ και τα βλέπω ανάποδα, ξέρω εγώ. Τι ωραίο είσαι, ρε Μάκη. Ναι, όχι, τι να πω, ρε Γιώργο, γιατί βγήκε ένας μια φορά που είχε από μια χώρα, πώς τη λένε εκεί που είναι, που πάνε διακοπές, από αυτές που λέγατε χθες. Ταϊλάνδη. Κάπου εκεί ένας και είπε ότι μέχρι και τα ζώα που είναι ζώα, λέει, δεν πάνε ένα μεταξύ τους. Πάνε κανονικά όπως θα δει τη φύση, ας πούμε. Και το μνημόνιο, άμα δεις μέρα νύχτα, λέει αυτό το πράγμα. Όλη την ώρα για τα ομόφυλα ζευγάρια, αυτό το πράγμα. Να παντριά, όχι αυτός ο νόμος, όχι ο άλλος ο νόμος, όχι συμβίωση, όχι παρέλαση με ρούχα γυναικεία οι άντρες και με αντρικά οι γυναίκες. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε Γιώργο. Και υπάρχει κόσμος να πάει να ψηφίσει, το είπα και άλλη φορά. Κόμμα που έχει ψηφίσει μνημόνιο, δηλαδή. Μην κάνεις πολιτική συζήτηση, τέρμα. Με χώσουν μέσα. Θα μας κλείσουν μέσα. Με βάλουν μέσα. Και εμένα δεν με βάλουν, το σαγόρα θα βάλουν. Όχι. Μέσα το Γιώργο. Να το παίξω αυτοφοράκια, στείλε εμένα. Να πάω εγώ αυτοφοράκια. Ας με βάλουν μέσα να ησυχάσω. Γεια σου, Μακούλη, ορίστε ο επόμενος. Έλα, Γιώργο. Γεια σας, κυρία μου. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά να... Μάλλον είχα να πω πάρα πολλά. Γιατί αναφέρεσαι στο όνομά μου και λοιπά για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό, έτσι ονομάζει. Εν πάση περιπτώσει, όχι, δεν ανέφερε και βάλει. Δεν πρόκειται να ξαναπώ τίποτα. Δεν πρόκειται να ξαναπάρω τηλέφωνο. Θα πω μια κουβέντα τελευταία. Ότι είναι πολύ μεγάλος λαλάκας αυτός που κάνει γοληψία. Ρε εσύ, Πασχάλη. Ρε Πασχάλη. Για όνομα του Θεού, ρε φίλε. Δηλαδή έγινε σε αιτία τώρα, μας χαλάσει την εκπομπή. Επιτρέπεται αυτά τα πράγματα. Σε έναν άνθρωπο, έναν οικογενειάρχη, ένα σοβαρό παιδί που δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα. Τι πράγματα είναι αυτά. Γάμο. Μας χάλασε το κέφι τώρα, καλά κάναμε το χαβά μας. Και αν έχεις ένα πρόβλημα, πάρε μου ένα τηλέφωνο να το λύσω εγώ. Δεν στον αέρα χαρακτηρίζει ένα παιδί
Α, διαμάντι. Πάμε στον επόμενο, ορίστε. Ορίστε. Ο επόμενος, ορίστε. Έλα, Γιώργη. Έλα, φιλέ. Καλησπέρα. Καλώς. Μια χαρούλα. Από ό,τι φαίνεται θα δριαδέψει ο Κούλης. Άντε πάλι. Εντάξει, δεν είναι πολιτικό αυτό. Καλά, όλες οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν. Ναι. Αλλά απλά... η κάλπη είναι κάλπη. Ναι, απλά όποιοι... τους έχει σταμπάρει αυτός όλους. Όσοι το ψηφίσουν ή τον κάνουν. Πρωί-πρωί έξω από την πόρτα τους θα δουν πέντε τελάρα κεράσια, Γιώργη. Πετροκέρασα. Κολυνδρού. Δυο καφάσια κολυδέ, δυο καφάσια γιαρμάδες. Κάνα δυο καρπούς για έτσι γλυκά μέλια. Μάλιστα. Ναι. Θα φέρει και τα καράβια του Βαγγέλα προς τα δω πάνω. Ναι. Θα έχει καλό ξεφόρτωμα. Άχνη, κανέλα, ζάχαρη. Έφυγες, ναι. Έφυγες. Άντε τέρατε. Τι πάθατε ρε σήμερα ρε. Επικίνδυνα. Έχουμε γραμμή. Βάλε το τραγούδι για τους φίλους στη Γερμανία που μας ακούνε. Τον φίλο μου τον Νίκο θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω μαζί του. Αγρέψατε. Για ερεμήστε σας παρακαλώ. Για ερεμήστε. Για τον φίλο μου τον Νίκο που ταξιδεύει και πάει να δει την ομάδα του στην Ολλανδία, να δει τα συστήματα, να τη γράψει, να έρθει να μας ζαλίσει. Χθες μας ζάλισε ο Νίκος. Κούλι με τα πέτσινα τα πέναλτι. Γεια σου Τσιπρέα. Γεια σου Βελόπουλε. Γεια σου Βαρουφάκη. Γεια σας Φόφη. Ρε τι έγινε πάθετε. Έτσι και γίνεται πρωθυπουργή. Το λέει το τραγούδι. Ορίστε πάμε στις γραμμές. 2-31-0 2-87-8-8-8. Παρακαλώ κύριε. Ορίστε. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα σας κύριε. Από πού μας ακούτε? Ο Δημήτρης είμαι. Δάσκαλε. Γεια σου Δημήτρη. Ο Δημόπουλος. Γεια σου φιλαράκι μου. Τι κάνεις? Καλά. Δεν θα μιλήσω για πολιτική γιατί θέλω να σεβαστώ το δικαίωμα των Ελλήνων στη δημοκρατία και στις επιλογές του. Σοβαρή δημοκρατία έχετε εδώ στην Ελλάδα. Σωστό αυτό. Αλλά κάποτε πρέπει να αλλάξει και αυτό. Έτσι, ναι, ναι. Να τα αλλάξει. Να, αυτούς που θα ψηφίσουμε τώρα. Θα δούμε. Χτυπάει το κινητό σου. Λέγεσαι. Θέλω να μιλήσω λίγο για τα αθλητικά. Εχθές άκουσα δύο επαναλήψεις το πρωί του Σαββάτου που είχαν σχέση με τα αθλητικά. Το πρώτο θέμα που θέλω να σχολιάσεις και να το σχολιάσουμε και μαζί είναι αυτό το σκάνδαλο, θα έλεγα, περί των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, την αποζημίωση. Μ' ακούς, Γιώργο? Ακούω. Από ό,τι άκουσα, ο ΠΑΟΚ παίρνει τα ίδια λεφτά με την ΑΕΚ. Ναι, βέβαια. Όχι παίρνει, βασικά έκανε πρόταση και στην ΑΕΚ η ΕΡΤ και με την ίδια αυτή. Με την ίδια προσφορά. Με την ίδια δηλαδή προσφορά. Ο Νταμπλούχος και ο Αίτητος παίρνει τα ίδια λεφτά με την ΑΕΚ. Θέλω να σου πω το εξής. Πώς το καταλαβαίνω, πώς το βλέπω εγώ. Γιατί σε όλη μου τη ζωή εμπόριο έκανα και είμαι έμπορος και μέσα μου είμαι έμπορος. Εννοείς από την τηλεοπτική, την ακροματικότητα. Αυτό δηλαδή... έτσι μπράβο, είδες που το ξέρεις. Δηλαδή αυτό που σε πληρώνει η τηλεόραση δεν είναι οι τίτλοι σου μόνο. Η οποία είναι δευτερεύον το θέμα με τους τίτλους. Είναι πόσος κόσμος σε βλέπει. Τηλεθέασε λοιπόν, δηλαδή. Έτσι, πόσοι θα δουν τον Ολυμπιακό? Ποιοι είναι αυτοί που έχουν τηλεθέαση? Είναι 6 ομάδες. Αυτές έχουν τηλεθέωση. Είναι οι 3 της Αθήνας και οι 3 της Θεσσαλονίκης. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, δηλαδή ο Ηρακλής, όπου και να παίξει, θα έχει τηλεθέαση. Θα πρέπει λοιπόν να πληρωθεί. Εγώ θα έκανε και μια πρόταση την R3, όπου και να παίξει ο Ηρακλής εφέτος, να αγοράσει τα τηλεοπτικά του δικαιώματα, να πάρουν και μια ανάσα οι άνθρωποι και να τη βλέπει ο κόσμος να δει Ηρακλή. Σωστό. Δεν θέλει όμως να δει Ξάνθη. Δεν μπορεί η Ξάνθη να παίρνει 2 εκατομμύρια και ο ΠΑΟΚ 5. Θα πρέπει να παίρνει 8 ο ΠΑΟΚ, 500.000 Ξάνθη. Αυτά είναι τα λεφτά που τσανίζουν. Βάσει τηλεθέασης λοιπόν, εφόσον συμφωνούμε σε αυτό, ο Άρης γιατί παίρνει λιγότερα από τον Όφη? Κακός.
Κακός. Είδες, λοιπόν. Αλλά ο Άρης, ζαλισμένος όπως ήταν πέρσι, και με έναν πρόεδρο ο οποίος μπορεί να είναι τσακάλι από ό,τι λένε οι Αριανοί, αλλά οικονομικά ο άνθρωπος μέχρι ένα σημείο, με τη ζαλάδα που είχε, με τη ζαλάδα που είχε, ευτυχώς που βρήκε την Ερτρία και κατόρθωσε και πήρε ένα αξιόλογο ποσό. Αλλά είναι πολύ μικρό. Δηλαδή ο Άρης έπρεπε να πάρει 3-4 εκατομμύρια και όφη να πάρει 800.000, ρε φίλε. Ναι, ακριβώς αυτό λέω. Ξάντη δηλαδή... να πάρει 300-500. Με, αυτή την, με αυτά τα λεφτά. Άμα κάτω... το πάμε βάση τηλεθέασης. Τηλεθέασης και μόνο. Τώρα, γιατί εάν και πέρυσι, η Ξάνθη... Και πέρυσι η μεγαλύτερη τηλεθέαση που έκανε η Έτρια ήταν με τον Άρη, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Όχι μεγαλύτερη, ήταν και ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε. Για τη Θεσσαλονίκη και ο ναι. ΠΑΟΚ ήταν. Γιατί... Αλλά είχε ένα πολύ δυνατό κομμάτι και ο Άρης. Τον οποίο θα πρέπει να πληρώνει για μένα... Για να μπορέσει να πάει μπροστά το ελληνικό ποδόσφαιρο, πρέπει να σταματήσουν να χρηματοδοτούν τις μικρές ομάδες. Φίλε, εσύ τι είσαι, Λαμία. Θα κάνεις μια ομάδα για τη Λαμία. Θα πάρεις από γύρω τα ταλέντα, θα κάνεις μια δύναμη ομάδα με ελληνική, πάρε και ένα εκατομμύριο μια βοήθεια και να σταθείς. Δεν σου δώσω εγώ 3 εκατομμύρια να μαζέψεις όλα τα σαπάκια της Αργεντινής, να τα φέρεις εδώ πέρα να παίζουν, να σπάσουν τα πόδια του κόσμου και να μην προσφέρεις τίποτα. Σωστό. Αναλόγως με τη δυναμική σου, ρε φίλε. Δεν γίνεται να σε στηρίζω εγώ εσένα. Εγώ θα πάρω 10 και θα πάρεις... Γιατί αυτά είναι και χρήματα του φορολογούμενου Έλληνα πολίτη. 100%. Είναι... Και εγώ που τα δίνω τα λεφτά μου, τα δίνω για να τα πάρει ο ΠΑΟΚ, να τα πάρει ο Παναθηναϊκός, να τα πάρει ο Άρης, να τα πάρει ο Ολυμπιακός. Να κάνουν κάτι όμως, τέλος πάντων. Και αυτοί ξέρουν τι θα κάνουν. Οι ομάδες φαίνεται, πηγαίνουν, έχουν και πορείες στην Ευεσύ, ρε, ατρόμητε, γιατί να υπάρχεις. Γιατί να σου δώσω 3-4 εκατομμύρια. Επειδή βγήκες τέταρτος. Μα δεν σε βλέπει κανείς. Ναι, άμα το πάμε... Αν σε δώσω 2 να πάρουν οι άποι, επειδή πήγες τέταρτος, σου δώσω κάτι παραπάνω. Αλλά δεν με πουλάς. Δεν σε βλέπει άνθρωπος. Ναι. Γιατί δηλαδή... Τα θέματα είχε τηλεθέαση. Ο Άρης έπρεπε να πάρει 5 εκατομμύρια και η Τρίπολη να πάρει 1-200. Δεν πάρουν και δύο. Ο Πανατολικός, ποια ομάδα ήταν που ο πρόεδρος έβγαλε μια ανακοίνωση για σκάνδαλο για τα χρήματα. Δεν ξέρω. Αυτοί θέλουν συνεταιρισμό. Δεν πει συνεταιρισμό. Κάνω εγώ συνεταιρισμό με σαν εξυπόλυτε. Εγώ έχω κόσμο, έχω γήπεδα, έχω λεφτά, έχω ομάδα, παίζω στην Ευρώπη. Και εσύ με μάζεψες από όλη τη σαβούρα του πρώην Ανατολικού μπλοκ και κάτι μαύρους από το Πακιστάν και ήρθες να μου κάνεις ομάδα. Τουλάχιστον επένδυσε. Ναι, και τα δικά μας τα παιδιά... Πού θα παίξουν. Ενώ άμα δεν έχεις λεφτά... Κάζουν τα πόδια τους στα τσιμέντα. Ενώ αν δεν έχεις λεφτά να φέρεις όλους αυτούς τους κανίβαλους που με φέρνεις, θα επενδύσεις ντε και καλά στον τόπιο στοιχείο που είναι τζάμπα, του πεις έλα θα σου δώσω μια 20 να παίξει μια 30. Να είναι και αυτός ευχαριστημένος και θα βγουν και ταλέντα από αυτή την ιστορία. Φυσικά, όπως έκανε ο Άγιαξ. Πώς κάνει ο Άγιαξ. Καλά, ο Άγιαξ το κάνει επιστημονικά. Χρόνια τώρα. Σχολή είναι σε αυτό το θέμα. Ο Άγιαξ. Το δεύτερο θέμα τώρα. Πάμε στο δεύτερο, το σοβαρότερο. Ναι. Ακούω πολύ γκρίνια από την πλευρά παοξίδων. Ναι. Επειδή ο Φερέιρα, ο νέος προπονητής, κάνει κάποιες αλλαγές στα συστήματα. Ναι. Δεν έχει δικαίωμα ένας προπονητής να κάνει διάφορα συστήματα και να οργανώσει την ομάδα έτσι όπως το αρμόζει με βάση την εμπειρία του. Ήθελα να μου κάνεις αυτή την ερώτηση ή κάποιος ακροατής να το πει αυτό για να πω και εγώ τη γνώμη μου. Μπροστά σε αυτά. Τι λέω εγώ, δηλαδή. Να πω τη γνώμη μου. 4-4-2 ήταν ο Λουτσέσκου, έτσι δεν είναι. Αυτό από ό,τι έχω ακούσει από χθες το Σάββατο. Ο Λουτσέσκου ήταν 4-3-2, δεν ήταν. Όχι. Αυτός είναι τότε. Αλλά λέω εγώ, ένας άνθρωπος, κύριε Δημόπουλε, ο οποίος αμείβεται με 2 εκατομμύρια το χρόνο, κάτι ξέρει παραπάνω για να τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά του. Εμείς είμαστε, εσείς ακροατής, εγώ είμαι εκφωνητής και αυτός είναι προπονητής. Ο καθένας στη δουλειά του και ο βλάχος στα τυριά του, λέει μια παροιμία. Ακριβώς. Γιατί... Εγώ να σχολιάσω τώρα το Φερέιρα. Ναι, δεν έχει το δικαίωμα. Σαν νέος προπονητής δεν έχει το δικαίωμα. Ό,τι θέλει θα κάνει στην μπάλα.
Αυτό θα πει τι θα πει. Ότι θα δοκιμάσει συστήματα, θα δει ποιο ταιριάζει και το βγάλει. Και εμείς έχουμε το δικαίωμα προπονητές της Κερκίδας να κάνουμε τώρα που είναι και στην προετοιμασία η όχι, ομάδα. Όχι. Έχουμε το δικαίωμα να όχι, κάνουμε κριτική. Όχι, κύριε Δημόπουλε, όχι. Βασικά έτσι, το δικαίωμα τώρα, το έχουμε, αλλά ξέρω, ακουγόμαστε. Δεν ξέρω τώρα. Πήρατε αυτό τον παίκτη από το άκρα αριστερά που είναι. Το μπακ, αριστερό μπακ. Ναι. Το Σαλάχ, πώς το λένε. Σαλάχ, ξέρω. Ναι, τον πήρανε. Όχι. Δεν έκλεισε ακόμα συμφωνία. Α, όχι. Ένα μπακ δεξί πήραν και τον βάλανε αριστερά και παίζει. Ένα Βραζιλιάνο. Δεν ξέρω αν εννοείς ναι, αυτό. Ναι, ένας Βραζιλιάνος που ήρθε από τη Βουλγαρία. Που έπαιζε στη Βουλγαρία. Όχι, ρε, στην Κορίνθια σε παίζει αυτό. Μήπως στον Άρη πήρε κανένας το Άρη, κάνει τέτοιο. Όχι, για τον Πάουκ μιλάω. Όχι, ο Πάουκ δεν πήρε τέτοιο. Ναι. Ακόμα. Τέλος πάντων. Κάτι έλεγαν για την αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ είναι ο Γιαννούλης και θα παίξει και ένα Βραζιλιάνο που πήραν, βγήκε ο καλύτερος δεξί μπακ της στην Πορτογαλία, τον βάζει τώρα και παίζει και αριστερά. Θα δείξει ακόμα, τώρα κατασταλάσει τη ομάδα ο προπονητής, τώρα τη φτιάχνει, τώρα κάνει τις αλλαγές, βλέπει, κάνει, δείχνει και αποφασίζει. Τι πρόβλημα έχουν εδώ οι οπαδοί, ας πούμε, και αυτοί που με τον προπονητή. Ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη με έναν ή το βγάλαμε. Είναι τα κατάλοιπα του Λουτσέσκου αυτά. Α, μάλιστα. Υπάρχουν παντού σε όλες τις ομάδες, κύριε Δημόπουλε μου, τέτοια. Τι γίνεται, μαθαίνω, αναστηλώνεται η Αμφίπολη. Ναι, εγκρίθηκε το ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Μετά από πόσα χρόνια. Μια χαρά. Τρίτο θέμα. Τρίτο πώς και τελειώνουμε. Πώς είδες τον νέο προπονητή στο μπάσκετ του Άρη. Α, το Μαρκόπουλο. Το Μαρκόπουλο. Ναι, ναι. Εντάξει, ο κύριος. Γυραιός μεν. Ο Σούλης αλλά είναι ένας καλός προπονητής και μια χαρά είναι. Δυστυχώς ο Άρης έχει χάσει το μεγαλείο του. Αλλά τουλάχιστον να παλέψει να μένει με αξιοπρέπεια μέχρι να έρθει ο επενδυτής ο μεγάλος ο οποίος θα τα σμπρώξει. Προς το παρόν δυστυχώς οι ομάδες της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει μπάσκετ βασικά. Εδώ ο Ολυμπιακός, ναι, από το φόβο του Ολυμπιακός έπεσε στην Β' Εθνική. Για να μην αντιμετωπίσει το Ντράγκη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εμά δεν τρέπονται λίγο, ρίξαν την ομάδα στη Β' Εθνική και βγαίνουν και την υποστηρίζουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γεια σου κύριε Δημόπουλο, ορίστε ο επόμενος. Γεια σου Γιώργο. Γεια σας. Καλημέρα σου. Καλώς το να, κι ας άργησε. Κι ας άργησα, ναι, άργησα πολύ. Λοιπόν, πόσο δεξιός είσαι ρε φίλε, πόσο. Δεξιός κι εσύ. Ας πιάσουμε αυτή τη λογική σου λίγο, ας πούμε. Για να την ότι η Ξάνθη είναι μικρή ομάδα και τέτοια και δεν όχι πρέπει. Όχι μικρή ομάδα, δεν έχει κόσμο ρε φίλε. Ναι, δεν έχει κόσμο. Αυτό που λες εσύ. Και τι λέει ο έμπορας όταν δεν έχει κόσμο. Όταν δεν έχει κόσμο, η λογική θα του σου έμπορα. Πω ότι είπε ο πατέρας μου μια φορά που είχαμε πάει στο Ζευγολατιό για Βερίχοκα. Ναι. Και γυρίσαμε τα κτήματα, πήραμε και κάτι Βερίχοκα από εκεί πέρα για δείγματα, τα είχαμε μαζί μας και έρχεται ένας παραγωγός στο καφενείο. Ναι. Κύριε Συρίγο, γεια σας, λέω με τέτοια διαθέτω το Βερίχοκά μου. Λέει, μάλιστα, λέει, να πάμε, λέει, να τα δούμε. Εμείς Βερίχοκα αγοράζουμε. Και λέει, έχω λέγει κάποια δείγματα, λέει, για να το δω, του βγάζει κάτι Βερίχοκάρες, μπεμπέκου, να πούμε, μεγάλα, ό,τι καλύτερο μπορούσε να φανταστεί ένας αγοραστής. Του λέει, ναι, αυτά είναι. Και του λέει ο πατέρας μου, βγάζει και από αυτό ο πατέρας μου, που είχε πάρει κάτι ψηλά, μικρά Βερίχοκα, τα βάζει δίπλα. Και του λέει, αν είναι σαν κι αυτά, θα σε πληρώσω όσο θέλεις. Αν είναι σαν κι αυτά, θα σε πληρώσω όσο θέλω. Εντάξει. Είχε τα δικιά του. Αν πουλάς τώρα αυτά, όσα θέλεις ζήταμε. Η ποιότητα πληρώνεται. Αν είναι όμως τέτοια, ό,τι σε δώσω πάρτα και μην μπεις κουβέντα. Λοιπόν, άρα αυτό αντικρούει αυτό που είπες εσύ. Όχι, πληρώνω με την αξία. Ακριβώς. Το καλό θα το πληρώσω, το άλλο θα του δώσω ένα φυτοζωήσι. Άκουσε με να δεις τώρα. Πάμε. Υπάρχει κεντρική διαχείριση. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο καθένας κάνει το μακρύ και το κοντό. Ακόμα και η ΕΡΤ που τους πήρε όλους. Ναι. Δεν είναι βάση κεντρικής διαχείρισης.
Φαίνεται... Είναι βάση ανταγωνισμού των καναλιών. Γιατί αν υπήρχε κεντρική διαχείριση, η κεντρική διαχείριση δεν σκέφτεται το εμπορικό πρώτα, σκέφτεται το ανταγωνιστικό. Γιατί το προϊόν είναι το ποδόσφαιρο. Ναι. Εμάς μας ενδιαφέρει μπάλα. Ναι. Δηλαδή, πώς θα επιβραβεύσεις μια ομάδα όταν παίζει καλή μπάλα και είναι μπροστά στη βαθμολογία. Πόσο χρόνο είστε, κύριε μου? Περίπου, δεν είναι γύρω στα 20 χρόνια μικρότερό σου. Είσαι 40. Έλα, από την Καμάρα με είδε και φατσικά στην Καμάρα. Ωραία, ρε φίλε. Ναι, σε είδε και λοιπόν, λοιπόν, πρόσεξε με κάτι. Λοιπόν. Έχω δει ομάδες στην Ελλάδα στα 50 χρόνια που βλέπω ποδόσφαιρο, οι οποίες ναι, ήταν γεμάτες ταλέντο, ομορφιά και παικτούρες που γίνανε αιτία να μιλάει όλη η Ευρώπη για την Ελλάδα. Για την ομάδα λέω του 70, εγώ εν πάση περιπτώσει υπήρξαν και το 80 και το 2004. Μην πιάνε τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι ξέρετε. Ας τον ΠΑΟΚ, μιλάμε γενικά τώρα, είδα παικτούρες τώρα στον ΠΑΟΚ, είδα τον Άρη. Είδα τον Άρη με τον Χριστίδη, με τον Σπυρίδωνα, με τον Κεραμιδά, με τον Αλεξιάδη, με παικτάρες, μετά την άλλη ομάδα. Θα του πω γιατί είναι εξαίρεση ο ΠΑΟΚ. Και μετά την άλλη ομάδα με τον Γκούι, με τον Φυρό, τον Βένο, τον Ηρακλή τεράστιο, με Νικολούδη, Κουσουλάκη, ναι, θέλω να πω ότι εάν δεν επενδύσουμε στο ταλέντο του Έλληνα, εάν δίνουμε τα χρήματα αυτά τα παραπάνω για να πάρει ο άλλος και να μου μαζέψει τη σαβούρα της Αργεντινής και να μου τη φέρει, δεν κάνουμε ποδόσφαιρο, φίλε. Για να κάνουμε ποδόσφαιρο, οι μικρές ομάδες θα πρέπει να δουλεύουν για τις μεγάλες. Όχι. Η μεγάλη, αλλιώς δεν γίνεται. Πες μου εσύ. Κοίταξε να δεις. Δες ότι έχεις εθνική ομάδα και δεν έχεις ένα παίκτη μέσα. Δύο αμυντικούς έχεις όλους και επίθεση. Ποιο νοιάζει αυτό? Εμένα. Ποιο νοιάζει? Εμένα που αγαπάω το ποδόσφαιρο, ρε φίλε, με νοιάζει. Όχι, εμένα με νοιάζει να βλέπω μπάλα. Πώς θα δει, δες Μπαρτσελόνα. Άλλο δεν έκαναμε επαγγελματικό. Δες Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης. Τι βλέπεις? Γιατί Τρίπολη, έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο τότε, Γιώργο μου? Εσύ μου λες τώρα, οι επαγγελματίες θα είναι επαγγελματίες και εραστέχνες, εραστέχνες. Αλλιώς δεν γίνεται σε αυτή τη ζωή. Δεν γίνεται να επενδύω εγώ στο ποδόσφαιρο δίνοντάς σου λεφτά. Θα παίζουν οι τέσσερις μόνες τους, ρε Γιώργο. Όχι, θα παίζουν οι τέσσερις και θα παίζουν και οι παρακμιακές. Τι τους θες για ορδινάτσες, δηλαδή τι τους θες. Τι θα τους κάνω. Δεν μου λες τι φώναζες τόσα χρόνια. Πώς γίνανε μεγάλοι Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός? Γίνανε μεγάλοι, πώς γίνανε μεγάλοι αυτοί, βρε. Από τα λεφτά που είχαν, από τον κόσμο, από τον κόσμο, από τους τίτλους, από όλα αυτά. Από τι? Από τι? Το να τους παίζει ΕΡΤ μονοκούκι συνέχεια σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό. Πώς και αυτό? Και αυτό. Υπήρχε ποτέ επιβράβευση του πρώτου? Υπήρχε αξιοκρατία στο ποδόσφαιρο? Δεν υπάρχει μέχρι ένα σημείο. Εσύ το προϊόν είναι η καλή μπάλα. Αυτό εγώ που ναι, ρε φίλε, αλλά θέλω να τη δω στην Ελλάδα να βλέπω Έλληνες. Δεν μπορώ να βλέπω. Αν βλέπεις Έλληνες και μου καταθέτεις λογική εμπόρου, ναι, τότε μάλλον είσαι σε τέτοιο. Μα άμα δεν το κάνω εμπορικό το προϊόν, εγώ πήγαινα στη Λάρισα και ήταν γεμάτο το γήπεδο. Γιατί? Το εμπορικό το προϊόν γιατί είναι 8... να φέρω Βραζιλιάνους, όχι Έλληνες. Θα φέρω και ένα Βραζιλιάνο, δύο. Φέρω τρεις και τέσσερις. Ναι, σαν Άρης, σαν Ηρακλής, σαν Ολυμπιακός. Αλλά σαν Τρίπολη θα φέρεις 9 τριπολιτσότες. Λοιπόν, όταν θα γίνει το συμβόλαιο, κανονικά η Λίγκα όταν θα κάνει συμβόλαιο και θα είναι με όλες τις ομάδες μέσα, θα επιβραβεύεται η θέση. Αυτό είναι το σωστό. Ότι επιβραβεύομαι το τηλεοπτικό συμβόλαιο, ότι θες πήρες την πρώτη θέση, θα πάρεις το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Ναι, αλλά αφού δεν έχεις κόσμο να σε βλέπει κανείς και δεν θα έχω εγώ διαφημίσεις από σένα. Πώς δεν θα έχεις? Δεν θα έχω, γιατί αφού δεν σε βλέπει κανείς, ρε φίλε. Δηλαδή αν η Τρίπολη πάρει το πρωτάθλημα, τι τηλεθέαση θα έχει? Γιατί η Τσέλσι, η τέτοια, η, πώς τη λένε οι Εγγλέζικοι που πήρε το πρωτάθλημα, δεν Φούλαν, είχε τηλεθέαση. Η Φούλαμ τότε, πώς τη λένε, η Λέστερ, ναι. 50.000 γήπεδο ήταν συνέχεια γεμάτο. Πήρε το καλύτερο, πήρε τα περισσότερα λεφτά. Βεβαίως τα πήρε, αλλά έχουν και ένα... Τα πήρε, χαζίνοι οι Άγγλοι. Ρε αδερφέ, είχε ένα γήπεδο 50.000 και ήταν γεμάτο συνέχεια. Άκου, και η Ξάντη παίζει με 150 άτομα. Γιατί να την πληρώσω? Το μέγεθος της Λέστερ είναι το μέγεθος του Λεβαδιακού στην Ελλάδα. Ναι, αλλά η Αγγλία έχει 100 εκατομμύρια κόσμο και εσύ έχεις 10. Και η Λέστερ το χωριό της... Το ίδιο.
Κατά αναλογία είμαστε το ίδιο. Η Λέστερ είναι ο λεβαδιακός της Αγγλίας. Σε δυναμική. Και πήρε τα περισσότερα λεφτά. Σε κόσμο. Υπάρχει. Τι? Σε κόσμο. Σε κόσμο είναι ο λεβαδιακός, σου λέω, της Ελλάδος, κατά αναλογία. Κάνεις λάθος. Δεν κάνω λάθος. Κάνεις λάθος. Δες πόσα εισιτήρια είχε. Δες πόσα εισιτήρια. Τα μετράς εσύ τώρα με τα δεδομένα εδώ της Ελλάδας. Το γήπεδο να είναι γεμάτο, ρε φίλε, μετράω. Ότι η Manchester United είχε 55... Και η δόξα που έχει γεμάτο γήπεδο. Η δόξα να πάρει. Να, και αυτός να πάρει. Τα Γιάννενα. Παραπάνω. Να πάρουν κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάρουν, δεν αλλά είναι αντίληψη αυτή που έχεις, ότι επειδή είναι μεγάλες ομάδες πρέπει να παίρνουν και τα περισσότερα φράγκα. Έτσι ξέρω. De facto δηλαδή. Πληρώνω, ρε φίλε, να με βλέπουν γιατί. Γιατί εγώ κάπου μετά αυτό πρέπει να πάω το πουλήσω, ρε φίλε. Εσύ θα πάρα το πουλήσεις. Ναι, και εκεί που θα πάω στην Αντίτας θα της πω Τρίπολη Ξάνθη. Θα δείξουμε σήμερα πόσο μου δίνεις και θα σου πει δεν σου δίνω μία. Φύγε από μπροστά μου, ρε. Και εγώ θα έχω πληρώσει. Δεν γίνεται δεν έτσι. Δεν υπάρχει αυτή. Έφυγες, για... πάμε για διάλειμμα, διότι. Διότι. Πού είναι τα γυαλιά μου, ρε. CFD Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμών χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορρυπαντικά. Συνέπεια και αξιοπιστία. Καλέστε τώρα στο 2310-762-164 και κλείστε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχουμε παραλάβει το χαλί ή το πάπλωμά σας από το χώρο σας. Πάμε σε διαλυματάκι, κάνουμε και αλλαγή, αποχωρεί. Σωτήρης Δασκαλάκης, το φιλαράκι μου, και έρχεται ο έτερος Καπαδόκης Ιωάννης Ζάτσης, εκ Αυστραλίας προερχόμενος και εν Θεσσαλονίκη καθόμενος. Απέθανο κονδύλις μας πάει. Η ώρα είναι μία. Βάλκο, βιομηχανικός ηλεκτρολογικός. Σύνδεια Σάπικα, Αστέρι, τι τη σηματάρα ήταν αυτή. Καλά είναι εσύ κάτι. Νότο πουλου την καψούρα μου. Θέλω να την πάρω ένα τηλέφωνο να της πω. Θέλεις να πάμε μαζί να πιούμε ένα ποτό. Να πιω ένα κρασάκι με νότο πουλου. Άσπρο. Σε, με κεριά και με τέτοια. Τις κάνω τραπέζι. Είμαστε ωραίοι. Είμαστε άπλες. Λίμπερα είμαστε 107,4. Πάτε να ψηφίσετε. Ψηφίστε καλούς ανθρώπους. Ψηφίστε κόμματα. Ψηφίστε κόμματα. Το κάθε κόμμα έχει καλούς ανθρώπους μέσα. Διαλέξτε. Είπαμε κάποιους την περασμένη εβδομάδα, την προπερασμένη που επιτρέπετε. Σήμερα γη, γμόκο. Όποιος μιλήσει και λαλήσει, γαϊδάρου θα φιλήσει. Έλεγε μια παροιμία. Πάμε 2-31-0. Τι έπαθε ρε ο Καντουρί, πάλι τραυματίας είναι. 2-31-0, 2-87 και 3-8. Ορίστε στην πρώτη γραμμή. Εγώ είμαι πάλι Γιώργο. Ναι κύριε Δημόπουλέ μου, ναι χρυσέ μου αρχαιολόγε. Ιστορικός. Ιστορικός. Σε απάντηση του προηγούμενου ακροατή που βγήκε μετά από μένα. Ναι. Πρέπει να καταλάβετε. Του ρομαντικού. Εξής. Ναι. Πρέπει να καταλάβετε το εξής. Όλα τα κανάλια, όπως και εσείς που είστε ραδιοφωνικός σταθμός, τα έσοδά τους από πού βγαίνουν? Από τις διαφημίσεις και μόνο. Ακριβώς. Για να πάρετε διαφημίσεις, δεν βασίζονται οι διαφημιστικές εταιρείες βάσει της ακροματικότητας και της τηλεθέασης σας? Και μόνο. Και μόνο. Ωραία. Άρα λοιπόν, ας πούμε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης. Πόσες διαφημιστικές εταιρείες θα πληρώσουν το κανάλι, είτε τηλεοπτικό είτε ραδιοφωνικό, για να το μεταδώσουν? Νομίζω ότι οι σοβαρές εταιρείες αυτά τα μάτς τα κυνηγάνε και πληρώνουν κάτι παραπάνω και μάλιστα έχουν κάτι τρίλεπτα εκεί που είναι με αυτά, ρίξε ένα σποτάκι, κάνε ένα αυτό. Όταν... Ακριβώς. Ναι. Σε άλλους αγώνες, για παράδειγμα, Ξάδηλα μία. Τέλος πάντων, για να μην προσβάλλω πόντους. Τι να προσβάλλεις, ξέρω εγώ. Πες το. Πώς διαφημιστικές εταιρείες θα δώσουν λεφτά? Δεν θα δώσουν, ρε φίλε. Αυτό δεν θα δώσουν. Άρα λοιπόν, όταν πουλάς ένα προϊόν, όπως ένα κανάλι, δηλαδή εσύ είσαι αυτή τη στιγμή ραδιοφωνικός σταθμός και πουλάς το προϊόν σου, την υπηρεσία σου, που σε ακούμε το Σάββατο και την Κυριακή, σωστά? Βεβαίως. Εφόσον έχεις ακροματικότητα,
έρχεται ο διαφημιστής και σου λέει: εσύ έχεις μεγάλη ακροματικότητα, σου πληρώνω τόσα. Βεβαίως. Έτσι ακριβώς γίνεται, κύριε Δημόπουλε. Αυτό ήθελα να πω στον προηγούμενο ακροατή. Και εγώ είναι προσπαθούσα. Πολύ ρομαντικός, ναι, αλλά και το ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά να μοιράζει τα λεφτά μου θέλει. Δεν θέλει να μοιράζει τα δικά του. Έτσι ρομαντικός είμαι κι εγώ. Ναι, πάμε ναι, όλοι μαζί να φάμε και όλοι μαζί να πληρώσετε. Δεν γίνεται. Ζούμε σε μια κοινωνία. Ζούμε σε μια κοινωνία δούλε και λαδίν. Έτσι δεν είναι. Και τουλάχιστον τα λεφτά που σου δίνω, αφού θέλεις να μοιραστούν κάποια λεφτά, επένδυσε τα σωστά, ρε φίλε. Δεν γίνεται δηλαδή να θέλεις να φτάσεις εμένα, με σπάς τα πόδια και να μου φέρνεις όλη τη σαβούρα της Λατινικής Αμερικής και του πρώην μπλοκ, κάτι Σέρβους, κάτι Βούργαρους, κάτι Κροάτες, ξεχασμένους. Πάρε επένδυση στην περιοχή σου. Βγάλε τα ταλέντα. Ας μην είναι καλή ομάδα σου, ας είναι μέτρια. Μα μέτρια θα είναι και όλες σαν και σένα. Και θα γίνει ένα ωραίο πρωτάθλημα και μέσα από αυτούς θα βγουν και ταλέντα που θα έρθει η μεγάλη ομάδα να σου τους αγοράσει, να συντηρηθείς, να κάνεις την ομάδα να είναι όμορφη, να είναι αγαπητή στο χωριό σου και στην κομμόπολη σου και στην πόλη σου. Τι να πάει να δεις σήμερα στη Λάρισα ο Λαρισαίος, ρε φίλε. Αγωνίζεται ο Φουκάρας ο Κούγιας. Δεν πάει να του δει κανείς. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει ντόπιο στοιχείο. Έχει φέρει να πούμε 20 ξένους και έναν ξένο προπονητή. Του λέω: Λαρισαίος, τι να πάει να δω, ρε. Κάνε μια ομάδα της Λάρισας. Μα και οι Λαρισαίοι, σε αυτό που λες, και οι Λαρισαίοι γιατί δεν πηγαίνουν? Γιατί τα δικά τους τα παιδιά δεν πηγαίνουν στις ακαδημίες της Λάρισας? Ναι, αλλά μετά όταν είναι να παίξουν, φέρνει ένα Σέρβο εκεί πέρα, μέτριο. Που του τρώει τη θέση. Φέρνει ένα Σέρβο μέτρο που τον τρώει τη θέση. Ακριβώς. Και άντε μετά να κάνεις ομάδα. Και πληρώνονται αυτοί περισσότερο από ένα παιδί. Ναι, αλλά είναι λίγο καλύτερη. Δεν του δίνει τον άλλον το δικαίωμα να παίξει 2-3 χρόνια, να εξελιχθεί και να ανέβει η τιμή του. Παίρνει έναν 25 χρόνων εκεί πέρα αμετριότητα, βάλτο να σε παίξει. Να κρατηθώ στην κατηγορία. Για να κάνει τι? Για να κρατηθεί στην κατηγορία. Για να κρατηθεί στην κατηγορία. Αυτό δηλαδή είναι. Ναι. Να κρατηθεί στην κατηγορία. Τίποτα άλλο. Να πάρω τα 3 εκατομμύρια πάλι του χρόνου. Αντί να αυξήσει δηλαδή την ποιότητα των παικτών που έχει ο ντόπιος πληθυσμός. Ο ντόπιος πληθυσμός. Έτσι. Να κάνουμε ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Να κάνουμε ποδόσφαιρο. Δηλαδή να βγει η Λάρισα όπως ήταν που όταν πήρε με τον Κουμόχ το πρωτάθλημα. 9 παίκτες ήταν από τη Λάρισα. Ο Βουτυρίτσας, ο Καραπιάλης, ο Μιχαήλ, ο Πλίτσης. Πώς τους λέγανε εκεί πέρα? Τι ήταν, Κολομητρούσης, ο Τζιόγος. Ο Κουμόχ τι ήταν? Ήταν κανένας ηλίθιος, δεν ήταν προπονητής. Έμα επένδυσε στον τόπιο στοιχείο, βγήκανε η φουρνιά η καλή, έκανε ομάδα, πήρε 2 κύπελα και ένα πρωτάθλημα. Ακριβώς. Γιατί δεν, αυτά τα πράγματα γιατί δεν τα βλέπουν οι σημερινοί πρόεδροι? Μόνο ο Μπέος την είδε τη δουλειά σωστά. Σου λέει τον ΠΑΟΚ, τι έχεις εδώ πέρα, αυτά τα ταλέντα φέρε τους να παίξουν σε μένα. Και άμα δεν βγω δεν βγήκα. Φέρε τους. Έχεις δίκιο. Πήρε 5 παιδιά να πούμε από τον ΠΑΟΚ με την υποσχετή ότι θα παίζουν. Αλλά και ο Μπέος να ξέρεις ότι είναι και κολοπετσωμένος. Δηλαδή. Βέβαια είναι. Τι είναι, κορόιδο είναι ο Μπέος. Σου λέει τα πάρα εγώ τα λεφτά. Είναι σαν τους άλλους που δίνουν λεφτά αβέρτα κουβέρτα μόνο και μόνο για τη φήμη. Όχι ρε, ξέρει ρε, ο άλλος είναι σατανάς ο Μπέος τώρα. Είναι έξυπνος άνθρωπος. Πήρε μια ομάδα που... Γιατί βλέπω πρόεδρος που χωρίς λεφτά να έχουν στην τσέπη, αγοράζουν παίκτες και ύστερα, σε χρωστάω. Αρχίζουν μετά αυτές οι προσφυγές. Πέφτει η ομάδα κατηγορία, διαλύεται. Ναι. Γιατί θέλω το κάτι παραπάνω, το οποίο θα το κάνω με τα δικά σου τα λεφτά και άμα δεν μου βγει, δεν πάει στο διάλογο η ομάδα. Όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι. Σωστά. Άρα συμφωνούμε. Γεια σου κύριε Δημόπουλε μου. Yeah. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σου. Ορίστε ο επόμενος. Γεια σου φίλε Γιώργο. Γεια σου κύριε Κώστα και Λεβέντη μου. Τσολιά μου. Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι με στόλισες. Τι θα σε έκανα? Αλλά στο τέλος πάντα έρχε χρήσω να το χάπι. Ότι είσαι βουνό. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Με στεναχώρεσε ο κύριος Πασκάλης. Γιατί? Πήρε και έβρισε τον ηχολήπτη στον αέρα. Δηλαδή έγινε αιτία και... Και ας μην ξεχνάς. Με πήρε και,
Και ήθελα να σου πάω να σου ζητήσω συγγνώμη. Εμένα τι να με ζητήσει συγγνώμη, την χορεύτη έπεισε. Εμένα... Εγώ τώρα που λες τι να κάνω. Ο ένας είναι φίλος, συνεργάτης, μέρα νύχτα μαζί μου εδώ και ο κύριος Πασκάλης είναι ένας αξιότιμος άνθρωπος ο οποίος με τις παρεμβάσεις του έδινε ένα χρώμα στην εκπομπή. Εγώ τώρα μπορώ να το ξαναβγάλω. Αυτός μου είπε εμένα ότι δεν τον συνδέει. Ναι, από ό,τι μου είπε το παιδί που ρώτησα μετά. Έτσι μου είπε αυτός. Ο ηχολήπτης μου είπε, γιατί το ρώτησα και είναι ένα παιδί το οποίο, εν πάση περιπτώσει... Το ξέρω βέβαια το δασκαλάκι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, μου λέει, εγώ κύριε Γιώργο, μου λέει, δεν βλέπω τα τηλέφωνα. Εγώ πατάω με το που χτυπάει η γραμμή, το πετάω και μπαίνει σε σειρά προτεραιότητος. Ήτανε δύο κύριοι πιο μπροστά και ο Πασχάλης τρίτος. Και είχε άλλες δύο γραμμές. Και τις πήρες με τη σειρά. Τη μία μίλησε λίγο παραπάνω. Τη δεύτερη, ξέρω εγώ, την τρίτη ήρθε η σειρά του και τα έβαλε με τον ηχολήπτη. Ναι, αλλά... Αυτός ισχυρίστηκε σε μένα ότι επειδή καταφέρεται εναντίον του ΠΑΟΚ, ο ηχολήπτης τον αγνοεί συστηματικά. Αυτό είπε εμένα αυτός. Εγώ, τώρα από εκεί και πέρα εγώ δεν μπορεί να έχω γνώμη. Αυτό που έχω γνώμη εγώ είναι ότι από τις 10 εκπομπές που κάνω, τις 8 ο Πασχάλης βγαίνει πάντα πρώτος. Και ξεκινάει όπως πάντα Πασχάλης Ολυμπιακάρα. Και πρέπει να το ξέρεις και εσύ που ακούς την εκπομπή. Πάντα βγαίνει πρώτος ο Πασχάλης. Σήμερα έτυχε να βγει τρίτος. Και με έφερε εμένα σε δύσκολη κατάσταση. Και σίγουρα να ξέρεις ότι οι ηχολήπτες έχουν το δικό τους σωματείο. Είναι μεταξύ τους φίλοι, συνεργάτες, κουμπάροι αυτοί. Εννοείται. Δηλαδή ποιος ηχολήπτης θα το βγάλει τώρα ξανά τον Πασχάλη. Δηλαδή κόμπια το... γι' αυτό είπε ότι δεν θα ξαναπάρει τηλέφωνο για να μην δημιουργήσει πρόβλημα. Ναι, αλλά εγώ στεναχωριέμαι γιατί και ο ένας φίλος και ο άλλος, αλλά ο ένας είναι και συνεργάτης. Εγώ πιάνω μέρος να πάρω, μου λες. Εσύ... Πόντιος Πιλάτος, φέρε νερά. Θα ανοίξεις τα σχήρα σου. Τα σχήρα μου και τα πόδια μου μαζί. Γιατί είσαι μεγάλος παπάς. Είμαι. Λοιπόν, αυτά που λέγατε τώρα για τα... Για πες μου ρε Κώστα, για τα τηλεοπτικά. Με τη δική σας συλλογική θα πρέπει να διαλέξουμε 5 ομάδες, να παίζουν συνέχεια οι 5 ομάδες μεταξύ τους και να τα μοιράζουν τα λεφτά. Όχι. Λοιπόν, αυτό το επί της ουσίας δεν μπήκατε. Η ουσία είναι ότι θα πρέπει οι μεγαλομέτοχοι όλοι και κυρίως των μεγάλων ομάδων να συνεννοηθούν. Αυτή η αηδία να κατεβάζει μία ομάδα ελληνική, έναν Έλληνα και 10 ξένους, να κοπεί με το μαχαίρι. Ωραία. Αυτό πρέπει να το συνεννοηθούν οι 5-6 ομάδες. Ναι, 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 να το συνεννοηθούν. Εάν γιατί... δεν το συνεννοηθούν, γιατί να... Συγγνώμη, ναι, εθνική, ναι, στον αιώνα τον άπαντα δεν πρόκειται να κάνουμε. Αυτή τη σαβούρα που βλέπεις σήμερα, που δεν έχεις ένα επιθετικό να βάλεις μέσα, ένα σεντερφόρ, ένα κόφτη, ένα δεκάρι, ένα εξτρέμ. Ακριβώς. Και έχεις βγάλει δύο σέντερ μπακ όλα και αυτά μεγαλώσανε, 35. Και αναγκάζεσαι να παίρνεις από το δεύτερο και από το τρίτο ράφι αλλοδαπούς. Έτσι. Και τους δικούς σου να τους στέλνεις να παίξουν σε άλλες ομάδες και σε άλλα πρωταθλήματα. Πρόσεξε με τώρα εδώ. Για τα άλλα τα πρωταθλήματα κάνουν τα καλύτερα από το δικό σου. Πρόσεξε. Για το δικό σου δεν κάνουν. Π.χ. Κουλούρης. Ναι. Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Ναι. Τον πούλησες. Το τι τον... Δεν έκανε εδώ για τον πάγκο. Ρε φίλε, τον πούλησα. Κάνω για αυτή τη δουλειά. Τι? Κάνω για αυτή τη δουλειά. Αγοράζω και πουλάω. Το πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος, ναι, μου τον πουλάς. Ναι. Γιατί δεν του δεις μια ευκαιρία να δοκιμαστεί και σε σένα. Τον έδωσα. Πού τον έδωσες? Πολλές ευκαιρίες. 5 χρόνια είναι στον πάκο. Όχι, εδώ να τον ξαναδώσεις. Όχι. Βγήκε πρώτο σκόρερ. Δεν είναι ωραίες. Τι θέλεις. Γιατί δεν το πήρες εσύ.
Βγήκε πρώτος κόρε. Γιατί ρε παπά από την Κατερίνη δεν τον πήρες εσύ. Βγήκε πρώτος κόρε. Γιατί δεν τον πήρες εσύ. Ναι. Ναι. Γιατί δεν τον έδωσες ευκαιρία γιατί έχει τον Κουτσολιάκο μάνατζερ. Γι' αυτό. Και τα έχεις χαλάσει με τον Κουτσολιάκο. Καλά τον έκανε. Άντε μπράβο. Να αλλάξει μάνατζερ. Να λες την αλήθεια. Δεν τα ξέρω αυτά. Συμφωνώ ναι, μαζί σου. Να τα μάθεις. Ωραία. Ναι, να αλλάξει ναι. Μάνατζερ πες το να. Να τα μάθεις. Να κάνει μάνατζερ αρεστούς σε μένα. Αλλιώς τον πουλώ. Βρε κάνε ό,τι θες. Ναι. Τώρα κάνε επάνω... ό,τι θες. Στο κάτω κάτω. Της γραφής αξίζει να καταστραφείς. Με το παράπιπί και την κυρά. Για να το στρογγυλέψω αυτό που είπες. Το ένα και είμαι... ψυχείτε και σώματι μαζί σου, είναι αυτό που είπες να υπάρξουν περιορισμοί, δηλαδή στην εντεκάδα θα πρέπει πάντα να παίζουν πέντε... Και ειδικά στις μικρότερες κατηγορίες. Στις μικρότερες 8-9, αλλά στις μεγάλες κατηγορίες είπες 5-6 να παίζουν Έλληνες. Συμφωνώ. Ένα, περίμενε. Μη βιάζεσαι τέρας. Περίμενε, συμφωνώ. Αφού όμως δεν πειθαρχούν οι να το κάνουν, σου κόψω τα λεφτά. Θες δε θες θα πάρεις φτύνια γύρω από το σπίτι σου. Και θα έχεις μια μετριότατη ομάδα η οποία θα την έχω για προπόνηση για να έχω δυνατή την ομάδα που να παίξω τα ντέρμπι που πρέπει να παίξω και την Ευρώπη. Τι να σε κάνω ρε Ξάνθη, τι να σε κάνω ρε Τρίπολη, τι να σε κάνω ρε Λαμία που δεν μαζεύεις ρε Ατρόμητε, υπάρχει Ατρόμητο σήμερα. Πού είναι ρε ο Πανιώνιος που ξέρεις εσύ. Υπάρχει πλατεία. Πανιώνιος έχει βγάλει τα μεγαλύτερα center forward της Ελλάδος, το ξέρεις. Έχει βγάλει Μαύρο, έχει βγάλει Αναστόπουλο, έχει βγάλει Σαραβάκο, έχει βγάλει Νεστορίδη. Πού είναι να βγάλει ένα παίκτη η πλατεία. Ενώ άμα της κόψω τα λεφτά θέλει δεν θέλει θα πάρει από την πλατεία. Είπα η δεύτερη. Ήθε να υπάρχει και μια τρίτη λύση, καλύτερη. Όπως είπε και ο τεράστιος Καβάφης, με τα σχαράς θα πάω μαζί της. Ορίστε, σ' ακούω. Όπως είπε. Καβάφης. Α, Καβάφης. Γύρισε. Εγώ γύρισε. Λέω ότι οι ομάδες οι οποίες ανεβαίνουν στη μεγάλη κατηγορία ναι, θα πρέπει αναλογικά να παίρνουν αναλογικά με τι, τους... με τη δυναμική της ή με την τους... τηλεθέαζή της. Πες μου. Τα λεφτά μίλα ρε καλά. Γιατί ποτέ δεν ήσουν έμπορος. Μια ζωή δημόσιος υπάλληλος ήσουνα. Αραχτός με ρολδούλη με ροφάι. Κατανάλωση τροφών. Δεν λεφτά. Πήγες μια μέρα να υδρώσεις. Τα λεφτά που τους αναλογούν. Σε τι λοιπόν, στη δυναμική της ή στη τηλεθέασή της. Πες μου. Δεν μπορεί να δώσεις 10 εκατομμύρια τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ. Τον Ολυμπιακό ναι. Και να δώσει 500.000 την άλλη ομάδα που είναι στην ΑΕΚ. Θα δώσω 700, ορίστε. Δεν θα... Τι είναι, μπράβο ρε Κουβαρδά. Τι ας σε δώσω ρε. Μπράβο ρε Κουβαρδά. Τι ας, αφού δεν έχεις κόσμο ρε, δεν σε βλέπει κανείς, γιατί ας σε δώσω παραπάνω. Γιατί, να, και... γιατί να υπάρχει Λεβαδιακός ρε. Στα άλλα τα πρωταθλήματα γιατί δεν γίνεται αυτό ρε. Γιατί τα γήπεδά τους είναι γεμάτα. Γι' αυτό. Γιατί η Manchester United που είναι η μεγάλη ομάδα έχει 58.000 κόσμο και η Leicester που πήρε το πρωτάθλημα έχει 49. Γι' αυτό. Εσύ έχεις γεμάτο γήπεδο. Εγώ. Ναι. 22.000 διαρκείας είχα πέρσι. Και 3-4.000 τη μία με την άλλη είχα 20.000, 18.000. Και όταν παίζεις με τη Λαμία 20.000 με 22.000 διαρκείας είχα 20. 12.000 ποτέ κόσμο. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Άντε βρε σταμάτα σε μια ζωή τέτοιος παπάς είσαι. Άντε βρε σταμάτα τώρα. Παπά. Άντε βρε σταμάτα τώρα. Άντε τώρα όλα τα ισοπεδώνεις τώρα. Γιατί τα ισοπεδώνω ρε Κώστα μου. Ας παίζουν μεταξύ τους τότε. Να κάνουν ένα μίνι πρωτάθλημα μεταξύ τους. Θα και να παίζουν από 4 φορές, από 6 φορές μεταξύ τους. Όχι Κώστα μου, θα κάνω το άλλο. Εάν δεν θέλεις Πανιόνια και δεν σ' αρέσει, φύγε. Θα πω στη Β' Εθνική. Ποια ομάδα θέλει ρε παιδιά να έρθει, θα βγει η Παναχαϊκή. Πάρε και ένα εκατομμύριο, έλα. Θα βγει η Καλαμάτα. Θα βγει η Δόξα Δράμας. Είσαι άδικος. Δεν είμαι καθόλου άδικος. Είμαι δίκαιος.
Ορίστε, με είπες 500 και στα κάνω 800. Θα βάλω μια 70 ακόμα. Αλλά τι να σε δώσω, ρε φτωχομπινέ. Παίζει Λεβαδιακός Ξάδι, 314 εισιτήρια. Πώς θα πάω εγώ να το πουλήσω αυτό το προϊόν? Μου λες? Α, δεν λες τώρα την κορόιδα. Θα ράξεις τις ποδάρες σου να πούμε στη θάλασσά σου, τη Βρώμικη εκεί στην Κατερίνη. Θα πιείς και τα τσιπουράκια σου και είσαι μια χαρά. Πάω ψηφίσεις. Και τι θα ψηφίσεις, δεν με νοιάζει. 7,5 ώρα το πρωί ψήφισα, τελείωσε. Μπράβο κότσο μου, μπράβο, έτσι κάνουν οι μεγάλοι συνταξιούχοι. Και πήγα και ήρθα. Μεταξύ πήγες, μεταξύ ήρθες. Αφού παίρνεις 2,800, πώς θα μείνεις, μεγάλος συνταξιούχος. Δεν παίρνω τόσα, αλλά... Δόξα τω Θεώ. Να περπατάω τώρα 2 χιλιόμετρα που είναι το εκλογικό κέντρο και να γυρίζω. Μες στη ζέστη, όχι. Έχουμε και κάποια ηλικία. Έχετε, να πω ότι δεν έχετε. Έχετε, μωρό μου, ετοιμάσου σήμερα, θα φας κι άλλο ρι παπά. Έφαγες ένα στο πρωτάθλημα, ένα στο κύπελο και ένα σε εκλογές σήμερα. Ποιο πρωτάθλημα και ποιο κύπελο? Ας κοιτάξουν οι ελληνικές ομάδες, γιατί η Κύπρος μας πέρασε την βαθμολογία στην Ευρώπη. Είμαστε στη 16η θέση. Άσε ρε την Ευρώπη. Και αν παραμείνουμε στη 16η θέση. Δεν υπάρχει ρε Ευρώπη για την Ελλάδα. Υπάρχουμε μόνο εσείς. Ζω να σας ξεπατώνω. Δεν με νοιάζει η Ευρώπη, το καταλαβαίνεις. Δεν έχω μούτρα για την Ευρώπη. Η Ευρώπη... Μόνο εσύ... είσαι από τους ελάχιστους παοξίδες που το λένε αυτό. Γιατί ξέρω τη δυναμική μου. Πού να πάω ρε. Ο μικρότερος παίκτης που θα παίξω... Κάνει όσο κάνει όλη η ομάδα. Και το χρήμα, και σε το καμιά... χρήμα από εκεί θα το πάρεις. Από πού? Από την Ευρώπη. Άμα το πάρω και μπω τυχαία σε κανέναν όμιλο, το βλέπω. Τυχαία! Αν μπήκες πέρσι στους ομίλους, τι έκανες ρε? Πες στους ομίλους. Τι έκανες ρε που μπήκες εσύ, φουκαρά? Έπαιξα με τα βουνά. Έπαιξα με Άγιαξ, ναι, που έφτασε στον τελικό. Έπαιξα με Μπάγκερ Μονάχου. Ναι. Και τι έκανες? Έπαιξα και με Μπενφίκα. Γιατί αυτές τις ομάδες κάποτε τις έπαιζες στα ίσια. Όχι. Τι όχι. Όχι. Τι όχι. Δεν έπαιξα εγώ. Την Μπάγκεν ποτέ δεν την έπαιξα. Εγώ την έπαιξα στα ίσια. Βρέθηκε να φέρεις ένα αποτέλεσμα. Βρέθηκε όμως. Από τις 10 φορές στις 9 χάνεις τώρα. Βρέθηκε όμως. Τώρα άμα έτσι... παίξουμε 100 φορές θα χάσω και έτσι 100. Αυτό εννοώ. Μια φορά. Να δέσεις ένα αποτέλεσμα και μας το κουπανάς. Κάνατε το πρωτάθλημα σαν τα μούτρα σας. Τα άσχημα, είστε και ασχημάντρες ρε. Ρε, βάλε τώρα, βάλε το Μαρινάκι που το βλέπεις στο φουτύρο μπεμπέ και λες, πέ το δώσε αυτό ένα στην κόρη μου να πούμε γαμπρό με τίποτα. Βάλε το Μελισανίδη, άλλη σκατόφατσα. Βάλε τον άλλο, τον Αλαφούζο να πούμε που έχω. Ο Μελισανίδη στα νιάτα του ήταν όμορφο. Τι ήταν όμορφο, πάντα σκατόφατσα ήταν. Ήταν όμορφο. Βάλε και τον Αλαφούζο να πούμε και τον Ασχημάντρα και δεν σου πει. Καλά, τώρα είναι πάνω από 70 χρονών τώρα. Να φύγουνε. Να φύγουνε. Να φύγετε. Να φύγουνε. Να αδυνατήσετε, να μην έχετε ούτε πρόεδρο, να μην έχετε ψωμί να φάτε και νερό να πιείτε. Να ψοφίσετε σαν τα σκλιά στους δρόμους. Σε καινούριο γήπεδο μπαίνω το 2021. Το ξέρω. Ναι. Και αυτό το γήπεδο θα λέει έγινε επί Μελισανίδη. Αγία Σοφιά, τζάμπα Σοφιά κάνετε. Με κλεμμένα λεπτά. Ποια κλεμμένα? Κλεμμένα, 30 εκατομμύρια. Άντε αυτά να τα λες αυτούς που τους ταΐζεις χόρτο βρε. 20 εκατομμύρια από τα ΕΣΠΑ πήραν. Και 30 που βούτυξε από μένα ρε κλεφταρά. Προκρίθηκε η ομάδα. Για να τα πάρει. Ναι. Να προκριθείς και εσύ να τα πάρεις. Ναι, αλλά μου πήρες τον τίτλο πέρσι, κλεφτάρα. Τον τίτλο τον έχασε από τον Ολυμπιακό, άσα παραμύθια αυτά. Ο Ολυμπιακός τον ξέρισε. Έχεις Ολυμπιακός συνέστησε. Και το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Έχεις τα δίκαιά σου. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο εσύ. Χαιρετώ κι εγώ, τέρας. Ορίστε ο επόμενος. Παρακαλώ. Γιατί ρε δεν περιμένετε? Γιατί δεν περιμένετε? Τέρατα, πάρα ένα τραγουδάκι. Βαγγέλα, Βαγγέλα, Βαγγέλα,
Όταν θα παίξουμε με κόσμο ξανά, έλα. Χοντρέ, δεν γλιτώνεις. Θα σε κυνηγάνε οι παοξίδες μέχρι να πατήσει μαύρο γιόνι. 2-31-0 2-87-888 για το λαό του Λίμπερο, για το λαό όλου του κόσμου που μας ακούει μέσω ίντερνετ. Πού είναι ρε ο φίλος μου ρε από τη Δανία ρε? Στο καλό είναι, πώς το λέγανε τον Αντρέα το φίλο μου ρε. Χάθηκε ο Αντρέας ο φίλος μου ρε. Ελπίζω να είναι καλά το φιλαράκι μου, να πάρει ένα τηλέφωνο να μας ακούει. Πάμε στις γραμμές, ορίστε. Έπεσε. Ορίστε ο δεύτερος. Κι αυτός έπεσε. Μια χαρά είμαστε. Είμαστε καθαρές. Έχουμε θέμα. Δεν είσαι καλός, λέει, στα χαφ. Και ένας παίκτης που έδειξε ότι μπορεί να παίξει και να καλύψει το κενό που υπάρχει στα χαφ του ΠΑΟΚ ήταν άλλος από τον Ομάρ Ελ Καντουρί, ο οποίος όμως ήταν το πρόβλημα που προέκυψε, λένε εδώ οι κόλκες, στη σημερινή προπόνηση. Για να δούμε τι έγινε. Τι έγινε ρε μάγκες, πήγατε να ψηφίσετε? 2-31-0-2-87 και 3-8. Θα βάλω τραγούδια, θα βαριέμαι, δεν μπορώ να μιλάω άλλο. Ο Μαρακινός μέσος, λέει, ένιωσε ένα σφίξιμο στο δικέφαλό του και αποχώρησε από το πρωινό πρόγραμμα. Ρε συγκαντούρι. Τρεις θλάσσες πέρσι. Δεν τον κάναν τα άλλα. Δεν άφησε ο Λουτσέσκου να φύγει ο παίκτης. Ο Μαρακινός μέσος, λέει, ένιωσε ένα σφίξιμο στο δικέφαλό του και αποχώρησε από το πρωινό πρόγραμμα. Δεδομένου του ιστορικού του υπάρχει μια ανησυχία η οποία συνδυάζεται και με το γεγονός ότι στον άξονα οι επιλογές δεν είναι πολλές τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν είναι πολλές. Θα πρέπει να πάρει να ενισχυθεί εκεί το θέμα. Δεν υπάρχει ποιότητα. 2-31-0-2-87-3-8, θέλω να το δούμε λίγο αυτό το θέμα. Θα το δούμε και την άλλη εβδομάδα. Άλλωστε, μέρα είναι σήμερα λίγο μυστήρια. Κοσμάκης και πολύ λείπει. Ετοίμασε μου τις μπραχάμες εκεί που πάει η νεολαία να ψηφίσει. Ορίστε. Έλα ρε παππού, καλημέρα. Καλώς τώρα για σάριξε. Πού κάνεις? Είσαι εσύ? Πού να είμαι, καθιστώ σε καμιά στάση, είμαι και παίζω με το κινητό μου. Πού δεν παίζει με τον παπά σου, πάλι καλά. Για σένα λέω, που σε πέτυχα στη στάση με το κινητό σου που έπαιζε. Α, μάλιστα. Το κάνεις. Να μην τεχνιόμαστε. Ναι, πουλάκι μου. Με στεναχώρεσες γιατί ήμουν στον δρόμο τώρα και... Ποιος σε στεναχώρεσε, πουλάκι μου? Εσύ. Τι σου έκανα? Δεν θα ξαναβγάλεις τον Πασχάλη να πούμε. Τι να κάνω ρε φίλε, αφού μάλωσε με τον ηχολήπτη. Ηχολήπτης ξέρεις τι άτιμη ράτσα είναι. Έχουνε τα περισσότερα δικαιώματα και μην βλέπεις τους δικούς μας που είναι καλά παιδιά. Ότι είναι καλά παιδιά και είναι ευγενικοί. Μερικοί ακροατές έχουν πάρει το άλογο και το καλάμι και έχουν ανέβει ψηλά και νομίζουν τα FM είναι δικά τους και οι σταθμοί όλοι είναι δικοί τους. Μπας περιπτώσει. Δεν με ενδιαφέρει και πάρει και δεν ξέρω αν πάρει και 100 χρόνια, ούτε με νοιάζει. Όπως μαθαίνουμε τίποτα πάνω στο ποδόσφαιρο ή μαθαίνουμε κάτι. Μας μαθαίνουν την ίντρικα, το παραμύθι του παραμυθιού, ξέρεις. Είχαμε μια εγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν ξέρουμε, όχι. Ποιοι είναι οι αρχηγοί. Δεν ξέρει κανένας Έλληνας ποιοι είναι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Ή ποιο καράβι πιανού ιδιοκτήτη κουβάλα για μοχάλικο 2,5 τόνους. Αμοχάλικο, Δεν το ξέρουμε ρε Πασχάλη. Περιμένουμε να μας το πεις. Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε Συρίγο. Για τον παίκτη, τον ποδοσφαιριστή, αυτό το παιδί αυτό είναι ευπαθή στους τραυματισμούς. Και επειδή ήταν προσωπική επιλογή κάποιανού, καλό είναι, δεν θα κάνουν καλό οι προσωπικές επιλογές στην ομάδα. Έδειξε ότι με την πάροδο του χρόνου πήγανε πολλά χρήματα στον κάλαθο των αχρήστων. Έδειξε ρε παιδί μου, ο παίκτης εμένα, να ξέρεις ο κάτι, είναι πολύ καλός παίκτης. Ναι, το ξέρω. Ναι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ξέρει την μπάλα. Εμένα με ενδιαφέρει από τα 36 παιχνίδια που θα κάνει η ομάδα να μου κάνει 20 καλά μάτς. Ναι. Αν δεν μου κάνει 20 καλά μάτς, δεν, πώς να σου πω, το συμβόλαιό του πήγε άκλαπτο. Δεν ξέρω αν με νιώθεις. Οι παίκτες που πληρώνονται και έχουν συμβόλαιο, δεν πρέπει να μου κάνουν 3-4 μάτς το χρόνο. Πρέπει να μου κάνουν το μισό και παραπάνω για να βγάλουν τα λεφτά του συμβολέου τους.
Αυτή είναι η λογική για μένα. Μη μου άπτου ήρθε και παρήρθε στην ομάδα ή θα παίξει μετά από 5 μήνες ή 3. Δεν μου λέει τίποτα εμένα. Πάνω από 5 όπως... εκατομμύρια στοίχεις ο παίκτης να έχεις. Όπως, ναι, το καταλαβαίνω. 5 εκατομμύρια τώρα. Ε. Με το, τα χρόνια που είναι, την εφορία. 1 εκατομμύριο το χρόνο παίρνει. Λογικό, δεν 3 χρόνια, 3 και η εφορία 5. Γεια σας. Ο παίκτης ήταν γνωστός. Στον ΠΑΟΚ όμως δεν βόλεψε να παίξει ποδόσφαιρο. Ο συγκεκριμένος παίκτης, όπως και άλλοι παίκτες, εντάξει. Αν έχουν προβλήματα, δεν είναι καθηγητικό η ομάδα μας, κύριε Συρίγο. Ή θα μαζέψουμε, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά τι να κάνεις, όταν υπάρχει συμβόλαιο, πρέπει να το πληρώσεις και να τον διώξεις. Τώρα λογικά δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Ούτε να το διώξεις μπορεί. Μπορεί να πάρεις 5-10 καλά μάτς, αν μπορεί να κάνεις. Άμα μπορεί. Πέρσι μπορεί έπαιξε κάποια καλά μάτς και με τον Άρη ήταν πολύ καλός, με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Μπάλα ξέρει, αλλά είναι πήρε πίσω τραυματισμούς. Έτσι δείχνει ότι το κορμί του... Το παιδί με το που πήγε να ανέβει λίγο να δείξει να παίξει στη θέση 8, που είναι και δυνατός παίκτης, δηλαδή δύσκολο να του πάρει την μπάλα τα πόδια, αλλά τραυματίστηκε. Εγώ βασικά του εύχομαι το καλύτερο και να παίξει μπάλα. Να παίξει, ναι. Και κάτι τελευταίο θέλω να πω για να κλείσω. Έχουμε φάει ένα παπά τώρα αυτή την εποχή, πρέπει να παίξουμε λίγο ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να παίξουμε ποδόσφαιρο. Θέλω τους πρώτους 2 μήνες η ομάδα να πάρει τα αποτελέσματα. Και με την πάροδο του χρόνου θα παίξει και καλό ποδόσφαιρο. Τα αποτελέσματα με ενδιαφέρουν εμένα. Και δεν με ενδιαφέρει πώς λέγεται το παίκτης που θα μπει και θα παίξει. Με ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα στην συγκεκριμένη στιγμή. Το καλό ποδόσφαιρο θα έρθει με την πάροδο του χρόνου. Θα έρθει με τα συστήματα, θα έρθει με το ανέβασμα με ορισμένων ποδοσφαιριστών. Θα έρθει με το καλό passing game που μερικοί παίκτες το έχουνε. Θα έρθει με ατομικές προσπάθειες των ποδοσφαιριστών μας, θα έρθει. Το καλό ποδόσφαιρο εγώ δεν περιμένω να παίξει η ομάδα αυτή την εποχή. Και ούτε τον Αύγουστο. Με ενδιαφέρουν να πάρουμε τα αποτελέσματα. Και με ενδιαφέρει και το άλλο και πιο βιαστικό που σας έχω ξαναπεί. Αύριο πρέπει να ξεκινήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Αύριο. Ναι, αλλά πρέπει να περάσει από κάποιες επιτροπές. Επειδή εδώ είναι Ελλάδα, καλό είναι οι ομάδες που έχουν... Τα γήπεδά τους είναι πάνω από 50 χρονών, να γίνονται καινούρια για λόγους ασφαλείας. Και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Φίλε, ήσουν εκπληκτικός και στην ποδοσφαιρική σου τοποθέτηση. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε Συρίγο. Αλλά και αυτή η τοποθέτηση. Αυτή είναι η δική μου αλήθεια. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά πολύ εγώ κάπως ήσουν. Έτσι βλέπω το ποδόσφαιρο. Και εντάξει. Το όνομά σου, θύμισέ μου το όνομά σου. Έλα, ο Γιώργος μου, ρε. Έλα, ρε Γιωργάκη. Έλα. Είμαι ο νεαρός που σου είπα ότι κάθηκε καταπίνει ελαττήριο. Ναι, το θυμάμαι. Της εύχομαι το καλύτερο και πάντα να πάει μπροστά αυτή. Να σε καλά, Γιωργάκη. Γεια χαρά, Παλμέρα. Μ' άρεσε πολύ η τοποθέτησή του και το κλείσιμο που έκανε ότι πάνω από 50 χρονών γήπεδα θα πρέπει να ξαναγίνονται για λόγους ασφαλείας. Είναι παλαιωμένα τα γήπεδά μας. Φοβάμαι. Και τα 3 γήπεδα κάποτε είχαν κριθεί ακατάλληλα μετά το σεισμό. Και του Άρεους και του ΠΑΟΚ και του Καφτατζόγλου. Είναι παλιά τα γήπεδα μας. Κάτω φτιάχνουνε. Ο Βόλος έχει καλό γήπεδο. Η Λάρισα έχει καλό γήπεδο. Η Πάτρα έχει καλό γήπεδο. Η Κρήτη έχει καλό γήπεδο. Υπάρχει το ΟΑΚΑ. Έκανε το Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός. Κάμνει γήπεδο η ΑΕΚ, καινούριο. Εμείς εδώ μείναμε. Θα πρέπει να τρέξουνε. Να τρέξουνε όσο έχουμε τον άνθρωπο αυτόν εδώ. Δεν ξέρουμε αύριο τι μπορεί ο Γιουργάκης να την ψωνίσει. Να του πει μπαμπά, πάρουμε τα Τύρανα αύριο. Θα πάρουμε τη δυναμό Τυράννων. Έτσι μου την έδωσε. Θα πεις γίνονται, δεν γίνονται, όχι. Και αν γίνει, πού να ξαναβρει Σιβάν. Να λέει υπογράψτε ρε να το βάλω μπροστά αύριο. Και του λέω να περάσουμε την επιτροπή, γάμω την επιτροπή σας. Που λέω λόγος, όχι θα το πούμε αυτά, δεν λέω. Λέγονται αυτά τα πράγματα, δεν λέγονται. Να το λέει ο Γιάννης. Ορίστε ο επόμενος. Έλα ρε Γιώργο, μενώτε εδώ πέρα. Πού είσαι ρε μωρό μου, πού είσαι ρε Αηδόνη μου πού σήμερα. Πού να είμαι παραλία ρε, κάτω παραλία. Στην Αστροβάλτα να πούμε, πρώτη ξαπλώστρα πίστα είναι να πούμε, εντάξει. Τώρα δεν σας άκουγα και πολύ τι λέγατε. Τώρα λίγο άκουσα που λέγατε για τα γήπεδα. Κοίταξε να δεις. Θα σε ρωτήσω. Ψήφισες? Όχι, δεν ψήφισα. Θα ψηφίσεις, θα προλάβεις να γυρίσεις? Όχι, δεν πάω να ψηφίσω ρε Γιώργο. Εγώ δεν ψηφίσω να σε πω. Για ένα λόγο το έχω ξαναπεί και σου ξαναπώ. Ας το ακούσουν κι όλοι.
από τη στιγμή που αποφασίζουν χωρίς εμένα, για μένα, και αποφασίζουν για αυτούς πάλι χωρίς εμένα, εγώ τι ρόλο παίζω, το ρόλο του μακάκα, και θα πάω να ψηφίσω αυτούς, καλώς ο μακάκα και άντε για, όχι, εγώ δεν πάω να ψηφίσω. Για να ψηφίσω εγώ τον οποιοδήποτε, θα με ρωτάει για οτιδήποτε, για μένα. Αυτή είναι, με μια λέξη στο πόδι, αυτοί είναι ταβατζίδες, ρε. Απλά ψάχνουμε το καλό ταβατζί, δεν υπάρχει καλός κακός ταβατζίς. Όλοι είναι ταβατζίδες και κοιτάνε πώς θα σε φάνε. Και μας τρώνε μια ζωή και εγώ θα τρέχω από πίσω τους. Όχι ρε μάκα, εγώ χάρη δεν σε κάνω. Και σε είπα και την προηγούμενη εκπομπή, όποιος θέλει ας γη, δεν με νοιάζει. Όποιος θέλει αριστερός, δεξιός, ευθείας, στραβός, καλός, κακός, δεν με νοιάζει. Αλλά θα παίρνει 700 ό,τι παίρνει ο καθένας δημόσιος υπάλληλος. Θέλεις ρε μάκα να δω τη μαγιά σου και την ομορφιά σου. Μπορείς να με κυβερνείς με 700 όπως ζει ο περισσότερος λαός. Να σε χαρώ. Αλλιώς άσε με τα 17.000 και τα 27.000 και εγώ πρώτος μάκας είμαι και κερνάω και δωρίζω και κάνω και ράνω. Εσείς πληρώνετε και εγώ κερνάω. Άσε δεν γίνονται αυτά. Αυτούς τους παπάδες αλλού. Μεταξύ τους. Εγώ δεν τρώω τέτοιο παπά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τώρα όσο λέγατε για το γήπεδο, Γιώργο, με ακούς? Ναι, βεβαίως. Ακούω και ναι, γιατί μιλάς πολύ ωραία. Δηλαδή δείχνεις ότι ξέρεις πράγματα και εκτός ποδοσφαίρου. Καλά κάνεις. Εντάξει, ρε Γιώργο, αυτά τα ζούμε καθημερινά. Απλό τώρα, επειδή εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι, είναι έτσι δομημένη κοινωνία, ρε παιδί μου. Το χρήμα είναι εξουσία. Και όλοι τρέχουμε πίσω από το χρήμα και συνόμαστε τα τέσσερα. Απ' τη μια δεν το γουσάρουμε γιατί μας ξεφτιλίζει, αλλά και απ' την άλλη καθόμαστε και ξεφτιλιζόμαστε. Γιατί έτσι θέλουν μερικοί να έχουν τη δύναμη να κάνουν ό,τι γουσάρουν και όλα με τα λεφτά. Όλα γίνονται με τα λεφτά ακόμα δηλαδή. Άσε, τέλος πάντων. Τώρα όσο λέγατε και το γήπεδο, η Τούμπα είναι ένα ακατάλληλο γήπεδο και επειδή η Χαβούζα μας έχει τόσο επαρχία, δεν έχουμε ρεσί, η δεύτερη πόλη της χώρας πια η Θεσσαλονίκη, δεν έχει ένα γήπεδο που να προϋποθέτει τις προδιαγραφές για αγώνες Champions League. Τι άλλο να πούμε, ρε. Δεν έχουμε γήπεδο που προϋποθέτει τις προδιαγραφές για να παίξει ομάδα σε ομίλους Champions League. Τόσο παρακατιάνους μας έχουν. Και εγώ είπα κάποια γήπεδα. Που εντάξει είναι και εκτός Αθηνών, δηλαδή το Παθεσσαλικό στη Λάρισα. Το Ηράκλειο έχει γήπεδο, η Λάρισα έχει γήπεδο, ο Βόλος έχει γήπεδο, η Πάτρα έχει γήπεδο, τόσες πόλεις έχουν γήπεδο. Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη πόλη της Ελλάδος, δεν έχει γήπεδο, μας έχουν για πέταμα, για πτήσιμο. Και έχεις τώρα και τους άλλους τους δικούς μας εδώ πέρα, κάτι Κυρκόσεδες, κάτι Πασκάλιδες και όλοι αυτοί του ΠΟΚ που υποστηρίζουν από εδώ το ΠΟΚ, υποστηρίζουν το ΠΟΚ καλά, μας στείλουνε, μας ξεφτιλίζουνε και εσείς υποστηρίζετε την Βρωμοχαβούζα, ξεφτύλα να πούμε, ξεφτύλα. Και να σε πω και κάτι, και φέτος πάλι θα μας το τρώγαν και εγώ το πρωτάθλημα. Αλλά δεν μπορέσαν να μας σακώσουν για καμιά στραβή, για κανένα κάτι κάπως να μας πιάσουν, να μας πάνε στα δικαστήρια, να μας συμμορήσουν και να μας το πάνε το πρωτάθλημα. Να σε πω ένα πράγμα. Εάν πέφταμε στην περίπτωση του Ολυμπιακού, όπως έπεσε ο Ολυμπιακός στην περίπτωση Τζίλου, εμείς αν ήμασταν στη θέση του Ολυμπιακού, να ξέρεις ότι θα μας συμμορούσαν και θα το ξαναχάραμε το πρωτάθλημα. Στον Ολυμπιακό κάνουν γαργάρα. Στον Ολυμπιακό κάνουν γαργάρα τα επεισόδια με την Πάτρα. Αν ήμασταν πάλι εμείς τα επεισόδια του Ολυμπιακού με την Πάτρα που γίνανε, τα ήμασταν υπόδικοι. Τα είχα έτσι, τα είχα γιουβέτσι, τα είχα δεν ξέρω εγώ τι. Πάλι θα βρίσκαν τερτίκια, θα μας συμμορούσαν, θα το ξαναχάναμε το πρωτάθλημα. Αλλά δεν μπορέσαν φέτος να μας πιάσουν πουθενά και τρελαθήκαν αυτοί. Αυτοί περιμέναν κάπου θα την κάνει τη στραβή ο Πάκο. Όπως και πέρυσι, τι μας περιμένει αύριο. Δεν μας πιάσανε σου λέω. Τώρα και απλά πράγματα. Κοίταξε να δεις ο Ολυμπιακός. Σε δύο φάσεις είναι υπότροπος και δεν τρέχει τίποτα. Σύλλος, γαργάρα. Ρε εισαγγελέα, τι έγινες που ανέλαβες την υπόθεση Ολυμπιακού. Γαργάρα, τίποτα. Δεν λες τίποτα δηλαδή, όλα μέλη γάλα. Αν ήταν ο Πάκος θα την έτρωγε στα αυτιά να πούμε. Τι ψάχνει να βρεις τώρα. Αλλά σου λέω, είμαστε τυχεροί που δεν πέσαμε στη χοντρή φάκα να πούμε. Και όσο να πούμε τώρα για Πασχάλη και για Κυρκώστα, εσείς κόψα αυτόν τον παπά να πούμε. Δεν θα υποστηρίζετε Χαβούζα. Χαβούζα είναι ξεφτύλα να πούμε. Δεν γίνεται εμείς τώρα να τρογόμαστε με τη Χαβούζα και εσείς να υποστηρίζετε και να βγαίνει ο Πασχάλη και να με λέει αρσενικά και βαριά και ωραία Ολυμπιακάρα. Τι Ολυμπιακάρα, ρε Βρετακάρα. Εσύ είσαι κάρα να πούμε, δεν είσαι Ολυμπιακάρα. Τι Ολυμπιακάρα, απαγορεύεται ένα Ολυμπιακάρα. Χαβούζα απαγορεύεται.
γιατί είναι ξεφτύλα να πούμε. Εμείς τώρα είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση με τη Χαβούζα και προσπαθούμε τώρα να τους εξαφανίσουμε. Τώρα είναι η ευκαιρία μας. Τώρα που πήραμε τον Τάρου, που πήραμε την πρωτιά και να την κρατήσουμε. Αλλά για να την κρατήσουμε αυτή την πρωτιά πρέπει να είμαστε ενωμένοι δυνατοί. Γιατί έτσι δίνεις δύναμη στον από κάτω και από κάτω θα βρει την ευκαιρία τη στιγμή. Θα δει τη στιγμή που θα σε βρει συγγονία και θα σε φάει. Αυτοί είναι μαθημένοι σε αυτά τα κόλπα. Γι' αυτό δεν πρέπει, απαγορεύεται να είμαστε υπέρ της Χαβούζας. Απαγορεύεται. Και ειδικά τώρα που ο ΠΑΟΚ γράφει ιστορία, γράφει τη μεγαλύτερη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχει κάνει αυτό το θαύμα ο ΠΑΟΚ που δεν το έχει κάνει καμιά ομάδα το αίτητο στην Ελλάδα, αυτό που έκανε μετά από 55 χρόνια και το αίτητο της Ευρώπης, γιατί είμαι και αίτητος ο μοναδικός στην Ευρώπη, αυτό δεν το έχει κάνει καμιά ελληνική ομάδα. Και τώρα ο κάθε Χαβουζιάρης από εδώ πέρα να με υποστηρίζει το ΠΟΚ. Καλά, είναι δυνατόν. Εσείς είναι ντροπή αυτό. Είναι ντροπή, δεν πρέπει, απαγορεύεται. Όπως εσύ Γιώργο να σε θυμίσει, να σε θυμίσω και να το δουν και άλλοι. Είχες τη μαγιά και είπες, εάν ο ΠΑΟΚ πάρει ντάμπλ αίτητο, εγώ από παζέλα γίνομαι ΠΑΟΚΑΡΑ. Και έγινες. Αυτοί πρέπει να κάνουν το ίδιο πράγμα, να δείξουν το καλό παράδειγμα σε όλο τον κόσμο, στα παιδιά τους, στα ανήψια τους, στα εγγόνια τους, για να τους έχουν πρότυπο. Γιατί αλλιώς θα τους έχουν, πώς να το πω, ξέρω εγώ, απομίμηση κακιά. Λοιπόν, τώρα ο ΠΑΟΚ. Ακούς Γιώργο? Ακούω, σήμερα παίζεις μπαλάρα, ναι. Λοιπόν, είσαι φορμαρισμένος. Ο ΠΑΟΚ τώρα θέλει άλλους δυο στόχ, εάν βρει τέτοιο επίπεδου άλλους δυο στόχ μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ θα πετάει φέτος. Και στο πρωτάθλημα θα είμαστε οι πρώτοι και δεν υπάρχει περίπτωση να φοβηθούμε κανένα Ολυμπιακό, κανένα από κανένα τίποτα, αλλά θέλει άλλες δυο μεταγραφές επίπεδου στόχ για να είμαστε πρώτοι και για να κάνουμε και πράγματα στην Ευρώπη. Γιατί έτσι τώρα όπως είναι η ομάδα, είμαστε λίγο δύσκολα. Θέλει άλλες δυο καλές μεταγραφές και η ομάδα θα είναι πρώτη. Στιγμή... Και πιστεύω και ο Περέρα είναι καλός προπονητής, έτσι πιστεύω. Προπονητάρα είναι, τι καλός τώρα που βγαίνουν και λένε τα συστήματα τώρα οι άσχετοι. Εγώ ένα θα σου πω. Επειδή αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται ομάδα εκτάκτου ανάγκης με αυτούς που έχεις, με αυτούς που προπονείς, γιατί οι καλοί παίκτες βγαίνουν μετά τις 15 Αυγούστου. Λοιπόν, ναι. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει 6-7 παίκτες ακόμα, να ξέρεις. Αλλά κοίταξε, με αυτούς θα πάμε για τα... Δεν ξέρω άμα προλάβουν, φέρουν κανένα ακόμα. Πότε να ξέρω, το φέρουν, πότε να... Που λες εσύ είναι πολύ για μένα. Αν πάρει άλλους τρεις στόχ, επιπέδου στόχ, επιπέδου, ο ΠΑΟΚ ναι, θα προτεύσει και θα γράψει ιστορία και φέτος. Αλλά θέλει άλλους τρεις στόχ, τέτοιο επιπέδο. Δεν θέλω καλούτσικους παίκτες να τους δίνουν δανεικούς. Βαρέθηκα αυτούς καλούτσικους παίκτες και δανεικοί. Θέλω καλούς παίκτες και να μπαίνουν δεκάδα. Και πρέπει να βρει άλλους τρεις τέτοιου επίπεδου παίκτες και ο ΠΑΟΚ ψηλό θα πετάει φέτος. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και πάλι η Αθήνα θα παραμιλάει. Και όσο τώρα για Πασχάλη και για Κυρκώστα και για όλους αυτούς, καλό είναι να το γυρίσετε το ροπάριο. Αφήστε τώρα αυτή απογοησμό τώρα από ντροπή, δεν ξέρω από τι. Το πήραν αμανάτι και δεν αλλάζουν ομάδα. Θα αλλάξετε όλη ομάδα. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Μία είναι ομαδάρα στην Ελλάδα και ειδικά στη Μακεδονία είναι η ΠΑΟΚΑΡΑ. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, αυτός είναι που μας αντιπροσωπεύει, αυτός είναι που μας κάνει περήφανος, αυτός είναι που μας κάνει μάγκες, αυτός είναι που μας κάνει να ανατριχιάζουμε και να παθαίνουμε ρίγο. Όλοι μαζί. Ρίγος, έρχεται ο Ζήρίγος, έφυγες. Ορίστε η τελευταία γραμμή, παρακαλώ. Τελευταίος, από Νέα Υόρκη, Σταύρος. Γεια σου ρε Σταυράκη, τι γίνεται ρε τα γόρη μου. Τι να γίνει, ακούω κάτι πράγματα τρελά. Μπράβο τον προηγούμενο, τον Μενώτη, τον Μενώτη λέγεται. Ο Μενώτης, ναι. Ωραίος, γουστάρω, έτσι. Όταν παίρνει φόρα δεν σταματάει. Μπράβο, Μενώτη, μπράβο. Ωραίος είναι. Ήθελα να πω δύο πράγματα, ρε Γιώργο. Βλέπω τώρα, εγώ βλέπω του χρόνου το πρωτάθλημα τώρα που θα αρχίσει, βλέπω πολύ κυνηγητό στον ΠΑΟΚ, μάγκες. Τώρα άμα θα βγει ο... εδώ πέρα θα έχουμε πολύ κίνηση. Κοίταξε, έχεις δίκιο ότι σίγουρα τα πράγματα θα αλλάξουν, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, υπάρχουν υπάρχει το ΒΑΡ πλέον. Τι θα κάνουν δηλαδή, θα βάζει γκολ ο ΠΑΟΚ και το ακυρώνουν, υπάρχει το ΒΑΡ, υπάρχουν και οι ξένοι και θα βάλουν του Τριτσόνη, του πατέρα και του Παπαπέτρου, του ό,τι και να είναι θα το βλέπει ο κόσμος. Ό,τι και να είναι, δηλαδή όταν δείχνει τηλεόραση να πηγαίνει δηλαδή, στο ΒΑΡ, να δείχνει το πέναλτι ότι βγάζει την μπάλα μέσα από το αυτό και αυτός να λέει συνεχίζεται, εκεί σηκώνεσαι και φεύγει, θα γίνει επανάσταση. Εγώ νομίζω ότι
Τα πράγματα θα πρέπει να κατασταλάξουν και πλέον το ποδόσφαιρο να παίζεται με πιο υγιείς όρους, διότι αυτό που γινόταν παλιά δεν πρέπει να ξαναγίνει. Και τώρα ο ΠΑΟΚ έχει κάτι, δύναμη Γιώργο, να το επιβάλλει. Λέγε. Είχα χθες ήρθε ο πεθερός μου από το σπίτι, είναι Παναθηναϊκάκιας. Και ξέρεις, είναι τους ανθρώπους που ό,τι ακούνε στις ειδήσεις, αυτό είναι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν έχει ανοιχτό μυαλό να πει, ξέρεις, ότι μπορεί να είναι λάθος. Με έλεγε, πρώτη φορά λέει στην ιστορία, ντροπή, 20 εκατομμύρια λέει στον πάκο. Τι λες ρε τον λέει. Τι είναι αυτά που, αυτά τα παραμύθια λένε στις τηλεοράσεις, στις ειδήσεις στον κόσμο. Ο Ολυμπιακός το 14 δεν πήρε 8,2 εκατομμύρια από την ΕΡΤ. Το 6, όχι, 6 με 8. 6 με 8 έπαιρνε 10 εκατομμύρια το χρόνο από την ΕΡΤ. 6 με 8. Το 2006, 2007 πονάνε. Και 2008. Πονάνε, Γιουργάκη, πονάνε και δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν και έχουν ενωθεί εκεί κάτω. Βάζελοι, όλοι τους βλέπεις. Το σύνθημα που λένε είναι... εδώ οι δικοί μας, γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε, σου αρέσει? Πολύ ωραία. Γουστάρουμε πολύ που δεν μας γουστάρετε. Ελάτε όλοι μαζί, δεν τρέχει τίποτα, εδώ είμαστε. Γιώργο, να σου πω κάτι, πριν το κλείσω. Θα σου πω ένα τελευταίο πράγμα. Είμαι για να καταλάβεις, φαντάσου τώρα έτσι. Που ήμουν έξω από το σύνδεσμο του Ολυμπιακού και φώναζα στη Νέα Υόρκη, ναι, ναι, και έβριζα, υπάρχει ένα βιντεάκι. Ναι. Okay, αυτός είμαι εγώ, Σταύρος του Μανίδης. Ρε, ήταν 40-50 γάβρια πάνω. Ναι. Ήταν 40-50 γάβρια πάνω. Δεν κατέβηκε κανένας. Κατέβηκε ο πρόεδρος ο Τσέρης για να ηρεμήσει, ένα γιατί γεροντάκι, το ξέρω τον άνθρωπο. Α. Ο Γεροντάκης ήταν ο Χασάπης εκεί κάτω, αυτός δεν έχει να κάνει τίποτα με την υπόθεση. Αχα. Στο τέλος ήρθε ο πρόεδρος του Σωτέρης, ο Μάνεσης, Μανής, πώς λέγεται. Ναι. Ήρθε και επειδή στον ξέρω τον άνθρωπο τελειώσαμε. Φαντάσου φέτος αν γίνει κάτι τέτοιο που θα γίνουν χειρότερα. Φαντάσου ότι σε ηλικία 45 χρονών, 48 είμαι τώρα, θα μας τρελάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα μας αφήσουν στην ηρεμία μας. Έχουμε έναν πρόεδρο, έναν άνθρωπο που ήρθε στην Ελλάδα, στη Μακεδονία μας, που έχει ρίξει λεφτά και θέλουν να είναι ψυχαμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Και έχουν φτάσει σε σημείο, σε ξένη χώρα, γιατί υπάρχουν πολύ τρελοί ΠΑΟΚς εκεί πέρα. Και να τον κάνω τον άλλο να πηγαίνει έξω από δεν το μου λες, θα μπορέσετε. Του Σταύρος του Μανίδης είναι ένα εκπληκτικό λεβεντόπεδο εκεί στη Νέα Υόρκη. Για όσους τον ακούτε έχουμε πρώτη φορά. Έχουμε πολλά, και άμα θα πολλά μπείτε, παλικάρια έχουμε εδώ πέρα. Άμα θα μπείτε στο ίντερνετ για μια μαγιά που έκανε και πήγε μόνος του στο σύνδεσμο του Ολυμπιακού, το ξέρει όλη η Ελλάδα το... Ναι, να σου πω κάτι, Γιώργο, όμως, ναι, το μετάνιωσα, να σου πω κάτι, το μετάνιωσα. Το μετάνιωσα, γιατί εντάξει, είμαστε και σε μια ηλικία που δεν πρέπει να κάνουμε τώρα τέτοια έγινε, πράγματα. Τώρα αλλά... έγινε, από τη στιγμή που έγινε και δεν υπήρξαν τίποτα κακά, τίποτα συμπλοκές, τίποτα φυλακής, τίποτα αυτά, ήταν μια τρέλα, την έκανες, τελείωσε. Από εδώ και έχεις οικογένεια, Σταυράκη. Έχω τη γυναίκα μου, έχω την πάνω, τον πατέρα μου, αδερφή, έχω ανεψάκια, έχω οικογένεια πολύ. Ελλάδα, έχω μπόλικη οικογένεια. Θα πάτε να ψηφίσετε εσείς, εκεί ψηφίζετε? Δεν μας αφήνουν, προσπαθούμε να πιέσουμε το προξενείο εδώ πέρα, να ψηφίζουμε κάτω, αλλά δεν το κάνουμε. Τι σκιάτο χώρα είμαστε, ρε, που στην να μην μπορεί να πάει ο άλλος. Οι Πακιστανοί ψηφίζουν, εμείς δεν μπορούμε να ψηφίζουμε. Το παράπονο ενός Έλληνα, το παράπονο ενός Παοξή. Οι Πακιστανοί ψηφίζουν, αλλά εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε για την πατρίδα μας. Να είσαι καλά, Σταύρο. Χάρηκα που σ' άκουσα. Να είσαι καλά. Εδώ είμαστε. Βάλε μου πώς πάμε να ψηφίσουμε σήμερα. Ειδικά απευθύνω και επειδή η εκπομπή αυτή ακούγεται σε όλη την Ελλάδα και στις παραλίες εδώ δίπλα στις Καλκιδικές, στις Περάμους, στα Λιτόχωρα, γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Στα νέα τα παιδιά, μην κάνετε ρε βλαχαδερά σε ξελιγωμένοι τουρίστες από το Πλόβτιβ και από τη Φιλιππούπολη. Θάλασσα έχετε κάθε μέρα και κάθε μέρα μπορείτε και να πάτε να βρέξετε και να πληθείτε τα πόδια σας. Δίπλα είναι. Σήμερα θα πρέπει να αποφασίσετε και εσείς για το μέλλον μας. Για το μέλλον της δικιάς μου γενιάς, τους μεγαλύτερους, και για τη δικιά σας τη γενιά που είναι εμπλουτισμένη με τόσες γνώσεις, τραβήξατε τόσα πολλά
Και σήμερα που είναι αποφασίστε, βλέπω τις τηλεοράσεις, έχει γεμίσει ξεβραχωσιά η παραλία. Σήμερα έπρεπε να είστε εδώ για να ψηφίσετε. 2, 3, 4 η ώρα, 5 η ώρα, πάρτε δρόμο και φυγέτε. Ελάτε εδώ. Θα σας περιμένουν οι κάλπες. Η τελευταία σφαίρα της δημοκρατίας και της δημιουργίας είναι η ψήφος σας. Ελάτε να ψηφίσετε, τέρατα. Αλλιώς, αλλιώς θα βγούνε αυτοί που δεν θέλετε να σας κυβερνήσουν. Και μετά θα φωνάζετε, δεν έχουμε δουλειές. Και θα πάμε στη Γερμανία πλέον με πιάτα, να πάτε. Για να κάνετε ένα μπάνιο σήμερα και να δείξετε τους κόλους σας στην παραλία, στερείτε την πατρίδα σας από την ψήφο που τη χρειάζεται. Τέρατα, ετέρατα. Πολύ ξεβρακουσιά, ρε φίλε. Πω, 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 τι γίνεται. Μπορούμε να πούμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτσε εδώ να βάλουμε και τα γυαλάκια μας. Να πούμε ότι μπορείτε να πάτε, αφού ψηφίσετε, στην Ψαραγορά Αιγαίου, Αγίου Δημητρίου 70, να φάτε το θρυλικό μπακαλιάρο. Παιδιά, η μανούλα μου είναι, και ο Θεός να τη δίνει και άλλα χρόνια, είναι από τις πιο καλές μαγείρισες που υπάρχουν στον κόσμο. Θρακιώτισσα. Οι θρακιώτισσες είναι διάσημες για δύο πράγματα. Για την καλή τους την καρδιά, για την αγαθή τους την ψυχή και για την καλή μαγειρική που έχουν. Η μανούλα μου λοιπόν που κάθε χρόνο μου κάνει μπακαλιάρο και πάω και τρώω, πραγματικά εισάξιος μπακαλιάρος με της Κεραμαρίκας, είναι αυτό που πάω και τρώω πολλές φορές εκεί στο Αιγαίο Ολύμπου Αγίου Δημητρίου 70, στον φίλο μου τον Γιάννη. Και έχει και το τσιπουράκι, το ωραίο και τα μεζεδάκια, και άμα θέλεις παίρνεις και σπίτι να τα κάνεις, ή άμα θέλεις να σου τα κάνουμε και να τα πάρεις έτοιμα. Να μην μυρίζει και ψαρίλα στο σπίτι, γιατί τα νέα τα κορίτσια, όχι δεν μπορώ, δεν μυρίζει το σπίτι, αν δεν μπορείς, έλα σε ταΐσουμε εδώ. Και φυσικά, Safety Carpets, Κολοκυθάς. Καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορριπαντικά. Συνέπεια και αξιοπιστία. Καλέστε τώρα 2-31-0-7-62-164 και κλείστε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχουμε παραλάβει το χαλί, το πάπλωμά σας από το χώρο σας. Ωραίες βουλευτήρες πάντως θα βγάλουμε. Βλέπω αστέρια. Από μορφιά σκίζουμε στην Ελλάδα. Και πολλοί ξαδιές, ρε παιδί μου. Μη διάλο τόσες ξαδιές που βρεθήκανε. Βάφεστε και πολύ μελαγρινοί. Κάτι παλιόγεροι με άσπρα μουσια και μαύρα μαλλιά. Όταν τους βλέπω αηδιάζω. Βλέπω το Μπαρμπαβασίλη, πρόεδρος της Ενώσεως Κεντρών, δίνει συνέντευξη. Έκανε και αυτό τον αγώνα του όπως κάναν. Κάτω Περιστέρι λέει ψήφισε ο Κυριάκος. Πάνω έχω Τσίπρα, Βελόπουλο στην Πάτρα, Βαρουφάκη στην Πάτρα, Φόφη στην Πάτρα, οι άλλοι αυτοί πώς τη λένε και εκείνοι στην Πάτρα, όλοι στην Πάτρα πήγαν οι αρχηγοί. Γιατί κάτι καλό έχει η Πάτρα, δεν μπορεί. Κυρίες και κύριοι, το άλλο Σαββάτο στις 11 η ώρα με καινούργια νέα για τις ομάδες μας και για την πολιτική, να συγκοντάρουμε, να σχολιάσουμε αυτούς που βγήκαν και αυτούς που δεν βγήκαν. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Μην ξεχνάτε ότι ο Σκατζόγυρος είναι ψεύτης, ήρθε χθες, μας είπε πως πέρασε τον Παλί, ρε Σκατζόγυρε, ρε κατά καλό καιρό ρε πήγεσαι στη Σιγκαπούρη, δηλαδή την βλαγιά αυτή, πως λέει ρε παιδί μου αυτή η παροιμία, ο Βλάχος λέει από το Μέτσοβο και από το Καρπενήσι, 40 χρόνια στη μαγιά και ακόμα να ξυπνήσει. Τυρί θας. Ρε πάνε ρε καλοκαίρι στην Ταϊλάνδη. Θα πεις εσύ πως πήγες. Εγώ πήγα Χριστούγεννα. Και όταν γύρισα να πούμε έκανα πλέι στο φλόκα και ήμουν μαύρος. Μαυρισμένος με μαλλιά μαύρα αυτά και τα λοιπά. Με μεγάλα μαλλιά πια κούκλος. Γυαλί μυστήριο είχα φέρει ένα Πόρσε Καρέρα. Είχα αγοράσει χρυσό.
από τη Σιγκαπούρη, από το αεροδρόμιο, το έβαλα και άστρα αυτά, μαύρες μέρες που πήγαν εξωτικά. Τα χειμώνα. Αφήσω εγώ τα νησιά μου να πάω στον Μπαλίρε, καλοκαιριάτικα. Το όνειρο όλων των πλουσίων όλου του κόσμου είναι να έρθουν στη θάλασσα της Ελλάδος. Πάνε ρε σαν Σαντορίνη ρε. Πάνε ρε στη Θάσο εδώ που είναι ωραία. Πάνε στη Σαμοθράκη. Να κάνεις πια τα μπάνια σου στους καταράκτες τους αυτούς. Πάνε στη Σκιά, πάνε στην Κέρκυρα, πάνε στη Ζάκυνθο. Πάει έχει τέτοια μέρη απίστευτα κάτω στη Μάνη. Να πας στην Πύλο εκεί που ήταν ο Νέστορας. Στην Αμουδερή Πύλο που έλεγε ο Όμηρος. Πας στην Κρήτη. Τι δεν έχει η Ελλάδα. Καλοκαιριάτικος Κατζόγυρος πήγε στον Παλί να κάνει γιόγκα. Και μας έλεγε τους βουδιστές. Δεν πας ρε πιγά. Βουδιστές ρε Σκατζόγυρε. Και περιμένεις μετά να κρατήσεις το λόγο του και να έρθει ψεύτης ο Σκατζόγυρος. Εδώ είμαστε. Να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Μέρα νύχτα ανάβετε το καντιλάκι και να παρακαλάτε το Θεό να σας δίνει την υγειά σας. Τα χαιρετίσματά μου στους αρρώστους μας ακούνε από τα νοσοκομεία. Τους πυροσβέστες, τους στρατιώτες, τους περιπτεράδες, τους ταξιτζίδες που εξυπηρετούν τον Κουσμάκι. Όλοι να παρακαλάτε να έχετε την υγειά σας και αυτοί που είναι μέσα, τους φυλακισμένους που μας ακούν και αυτοί και μου στέλνουν πολλές φορές μηνύματα και τους αρρώστους πάνω απ' όλους να έχουν την υγειά τους. Γιατί όταν έχετε την υγειά σας μπορείτε να βγείτε από το σπίτι και να ψάξετε για να βρείτε και καμιά δουλειά να δουλέψετε τεμπελχανάδες. Και όταν έχετε υγεία και δουλειά μπορείτε να βγάλετε και χρήματα. Και όταν έχεις υγεία, εργασία και χρήματα, ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση. Γεια σας!